ιστορικό θέαμα. Έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στα φιλαράκια μας στους Ολυμπιακούς, λοιπόν. Σιγά, συγκινήσεις. Σαν σήμερα. Ναι. Να μην τους κάνουμε και ένα δωράκι. Κάτσε τα σάλια τώρα. Α, σκοτώνεσαι και του πεις και χρόνια πολλά. Γκράχαμ Μπελ. Εμένα. Ναι. Όποιος δεν με χωνεύει, γενέθλια που είχα, δεν με έστειλε. Αν μου στείλει, θα πω είσαι υποκριτής. Γουστάρω που δεν με πήρε. Ξέρεις πόσοι ρε, που δεν σε γουστάρουν έρχονται στον δρόμο και σου το λένε κιόλας. Εσύ γραπτό δεν σε γουστάρω, αλλά σε ακούω. Άρα υπάρχει μια σχέση περίεργη. Υπάρχει κάτι δηλαδή. Θα σου πει και χρόνια πολλά. Ξέρεις, εγώ δεν γουστάρω αυτά που λες, αλλά θέλω να σε ακούω. Υπάρχει κάτι. Που... Είσαι ανομαλία στο κεφάλι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Είσαι ανώμαλος. Ναι, υπάρχουν. Γκράχαμ Μπελ σας σήμερα. Πραγματοποιεί πρώτη τηλεφωνική κλήση παγκοσμίως. Τεράστιος. Ναι, για να έχουμε τώρα εδώ την κουβέντα. Δεν ξέρω στο εξωτερικό άμα έχει. Καλεί από το σπίτι του στη Βοστόνη το βοηθό του Watson που βρίσκεται στο υπόγειο του σπιτιού. Είναι φοβερό. Εντάξει, μπράβο. Νομίζω ότι. Ναι, Γκράχαμ Μπελ. Ο Μπελ με τον βοηθό του στο υπόγειο είχαν καλύτερη τηλεφωνία από την κινητή που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Εκτός από τη Wind, βέβαια, έτσι. Η Wind μας στηρίζει και είναι η καλύτερη και έχει τα καλύτερα. Και τώρα με την καρτοκινητή έχει κάνει πάταγο, έτσι. Βοηθάει πολύ κόσμο. Βασιλάκος, σαν σήμερα χαρίλαος. Τι Βασιλάκος. Δεν ξέρω αν θα το ρωτήσει το δικό μας, αν είχε κανένα πρόγονο που ήταν μαραθωνοδρόμος. Είναι ο πρώτος που κερδίζει το πρώτο σίγουρο μαραθώνιο. 3 ώρες 18 λεπτά. Βασιλάκο το έλεγα. Χρήστος, Χαρίλος Βασιλάκος. Ο Βασιλάκος δεν μπορεί να τρέξει τώρα ούτε 1000 μέτρα. Εντάξει, δεν μπορεί, okay. Λοιπόν, άκου λίγο ποιοι γεννήθηκαν σας σήμερα, γιατί έχουμε μετά Ρεάλ, όντως, Μόντριτς, Μπεζεμά, έχουμε πάω κόντρος. Τώρα το έχουμε, πάνω στο πλάτη του Μόντριτς να ανανεώσει ο Βιερίνια, ο Μπίζεσβαρ και όχι, θα κάνουμε κουβέντα γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αυτό θέλω να σου πω. Σε όλα τα θέματα δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Κάποιοι, ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, μπορεί να είναι πολύ δυνατοί. Βέβαια, δεν αναφέρομαι μόνο στο ποδόσφαιρο. Και σε άλλες δουλειές. Αναγιά σου. Σ' αρέσει αυτό, το τρελό ράπτο, να αρέσει. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι 55 σαν εσένα. 54-55. Έχει ένα 10% που τρέχουν και μαραθώνει. Αυτό σημαίνει. Αλλά το 90% είναι σαν πιο κοιλιάδες. Αλλά δεν μπορώ αυτό το 10 όμως που προσπαθεί, κάνει πράγματα και θάματα του τσουβαλιά, σου βάλουμε το άλλο 90. Γιατί ίσα πρέπει να το αναδείξω αυτό το 10%. Βρίσκουμε γίνεται το μέσα σαν το 10. Σήμερα θα βρούμε. Ναι, αλλά αποθεώνουμε το Μόντριτς. Αποθεώνουμε το Μπενζεμά. Αυτό και ο κύριο Ιβάν Ιγνατίεβιτ Σαββίδη. Σήμερα είναι εδώ η γη του, έτσι να ξέρει. Πού είναι. Πού είναι, στο Μακεδονία Παλασί. Θα δουν τον Πάο. Και ο Γιώργη και ο Νίκο. Έτσι να δουν τον Πάο. Πάο Γκάνδη, βέβαια. Εδώ είμαστε τώρα, Ευρώπη. Περνάμε γάδι, προχωράμε. Πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ωραία. Είναι ωραίο. Μπράβο. Και το κατάλαβα και τη δηλώση του Λουτσέσκου χθες που το είπε. Λέει, πρέπει να χάρηκε πολύ ο Λουτσέσκου που ήρθε ο Γιώργος στο Θεσσαλονίκη. Γιατί να μην χαρεί. Έρχεται ο εργοδότης του χαρούμενος και φάτος. Πάμε καλά εδώ πέρα. Λειτουργούμε σωστά. Έλα να δεις. Είδε τον εργοδότη του και χάρηκε δηλαδή. Γιατί. Εσύ άμα δεις τον Τζαπαύλο, δεν χαίρεσαι. Κρύβομαι στο υπόγειο. Όχι, άμα δεν έχει θέμα σήμερα. Άμα είχε δει στο διάδρομο, ανδρώνει. Γιατί ρε, έχουμε παράπονο το αφεντικό μα τώρα. Πλάκα με κάνει. Πώ τώρα αποφεύγει. Όταν δεν πάει καλά η ατμόσφαιρα, είναι τίποτα. Ναι, έχουμε πει κανένα χοντρό. Αυτό δεν πάει καλά. Έλα λίγο πάνω που σε θέλω. Ναι. Αυτό το που σε θέλω δεν είναι για καλό. Δεν είναι για καλό, αλλά πάλι εσύ με ωραίο τρόπο. Ευγενέστατο με έτσι. Ναι, αλλά πα με σφιγμένη τη γλώσσα. Πα με σφιγμένη τη αλλά εντάξει, μακάρι να ήταν έτσι όλα τα αφεντικά. Το λέμε και το εννοούμε, παιδιά. Λοιπόν, τα μάξια. 3,5. Σαν σήμερα γεννήθηκε η κορυφαία ξανθιά για μένα της εποχής της, σεξ σύμπολ, το κορυφαίο ψαλίδι όλων των εποχών στην τηλεόραση, Σαν ο Στόν. Εγώ είμαι της Άντισον, παιδί. Τζένιφερ Άνιστον, ναι. Εγώ είμαι θαυμαστής της Τζένιφερ. Και δύο πολύ δυνατές, πάνω κάτω ίδια ηλικία αυτές. Εγώ έχω Άντιστον. Όχι Άντιστον, Άνιστον. Και προσπαθώ να καταλάβω ποια μου λέει τώρα, αλλά μόλις είπε Τζένι. Τη λένε Τζένι και αυτή, ε. Ναι. Τζένι, ναι. Λοιπόν, Σαν ο Στόν σήμερα του 1958 γεννηθείς. Εντάξει. Εντάξει, τα χρονάκια τη. Τώρα είναι. 64. Mercedes 280 με 450.000 χιλιόμετρα. Ναι. Αλλά είναι Mercedes. Αλλά δεν πάει να είναι Mercedes. Ναι, παλιά όμω. Ναι, δεν πάει να αφήσει τον δρόμο, πέτει πεζά, θα περιμένει τηλέφωνο. Θα τη δει πάλι να πει αυτή να ξέρει τι έκανε με σεντάρα σαν νιάτα τη. Είναι και τι πώ είναι. Α πούμε η Δύση. Να πούμε να κάνουμε μια βόλτα. Η Δύση, ναι. Η Δύση είναι. Τι έκανε Δύση. Το 57 με το Μιχαλίτσο ίδια ηλικία. Φαντάζεσαι τη Δύση με το Μιχαλίτσο ζευγάρι. Τροφιλέ. Με συνενέργεια, φουλ. Φουλ. Ναι. Και πάρε τώρα το μαλάτο που είναι. Ίδια ηλικία σχεδόν. Ναι. Και λες, θα ξυπνήσει τώρα. Αυτό σε λέονται. Αυτό σε λέονται. Τώρα αυτό θα σου πω. Ακούς το βράδυ το μαλάτο να ροχαλίζει. Πάρε το Μίτουλ και πάρε το Μπεζεμά. Πάρε Μίτουλ και Μπεζεμά. Ροχαλίζει ο μαλάτο το βράδυ. Αυτό, λες, λέω, αυτό είναι ροχαλιτό ή μετά προθαλάτιο ρόγχο. Μάτα, α τον άνθρωπο τώρα μην έχουμε τίποτα. Χτύπα ξύλο. Βασίλη Αυλονίτη σα σήμερα πέθανε το 70. 1970. Τον έχει ψηλά, τον Αυλονίτη. Είμαι κολλητό.
Με ποιον? Με τον Εγκονότο, τον Βασίλη τον Αυλονίτη, ο οποίος είναι ΑΕΚΣΑΚΙ. Αυτοί όλοι εκεί ήταν πολύ ΑΕΚ όλοι, έτσι. Χατζηχρήστος, Αυλονίτης, Κωνσταντάρας, όλοι αυτοί ΑΕΚΣΙΣ. Βουτσάς. Ναι, πολύ ΑΕΚ αυτοί, ναι, πολύ ΑΕΚ. Πολύ ΑΕΚ. Ζαμπέτα σα σήμερα επίση πέθανε το 92, τρομερό βιρτουόζο. Ναι, είναι 67 ετών. 25 γεννημένο. Το 92 απεβίωσε. Τεράστιο ιδέα τη βιρτουόζο. Τεράστιο. Θεό. Α, ναι, ναι. Τι τεράστιο. Ναι, κορυφαίο. Τοπ, τοπ. Μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Τοπ, τοπ. Αυτοί οι δύο. Ζαμπέτα Χιώτη. Ναι, πεθάνανε, ναι. Ο Χιώτη 49 πέθανε κιόλα. Ωραία τα είπαμε. Ναι. Αυτά τώρα θα επιστρέψουμε στα πρώτα. Το μπάτερ εκεί που έχει τι είναι αυτό. Σα σήμερα γεννήθηκε ο Ιερώνυμο Ο Βίτα κατά κόσμο Ιωάννη Λιάπη. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πα Ελλάδο. Λιάπη το λένε. Λιάπη. Ένα Λιάπη στον Πιερικό που έβησε τον είχε τίποτα. Λιάπη. Σήμερα ο Ιερώνυμο. Το 38 γεννήθηκε. Ο Ιερώνυμο το 38 στην πλάτη πατέρα μου. Δεν το συμπαθώ καθόλου. Δεν τον πας. Δεν τον γουστάρω καθόλου. Σε αντίθεση με τον άλλο που έλεγε σας πάω όλους. Ποιος? Ο μεγάλος. Φυσικά. Ο Χρυσόδουλος. Χρυσόδουλος. Πολύ καλός. Υπέροχος, ναι. Μαρκετίστος τρομερός. Σταμάτα, βρε, σταμάτα, ρε. Πρέπει να πεις, πρέπει να τσιγκλίσω όπως και δίποτε. Γιατί... Τρομερός, όντως καταπληκτικός, δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν. Η εκκλησία έχασε που πέθανε ο Χρυσόδουλος. Έχασε κόσμο. Πάρα κέρδισε πολύ. Παρά τα αυτά κόσμο με τον Χριστόδουλο. Με τον Χριστόδουλο κέρδισε πολύ κόσμο γιατί φυσικά προσπάθησε να φέρει την νεολαία σε εκκλησία. Αφού παραμύθιασε και εμένα και καθόμουν και τον άκουσα. Αλλά, αλλά. Ακόμα και εμένα ο Χριστόδουλο με έχει παραμύθιασει. Γούστερα να τον ακούω. Γούστερα να τον ακούω. Είδε σου κάνει ένα που μπορεί να είναι λαοπλάνο. Πώ εμένα μάζει να ακούω Λουτσέσκου. Πώ κάποιο άρεσε ο Ανδρέα. Είναι κάποιο που είναι λαοπλάνο. Αυτό το Ανδρέα το γουστάρει γιατί σα διόριζε κιόλα. Καλά, όσο δεν διόριζε. Λοιπόν, το free to go είναι εδώ φίλε και φίλοι από τη Wind και αλλάζει την καρτοκινητή και πέρα από την απεριόριστη ομιλία προ όλα τα δίκτυα προσφέρει και απεριόριστα data παρακαλώ φίλε και φίλοι. Το free to go συνεχίζει να κάνει τα αυτονόητα πράξη και πλέον οι συνδρομητές της καρτοκινητής μπορούν όχι μόνο να μιλάνε απεριόριστα με όλα τα δίκτυα, αλλά ταυτόχρονα να καλύπτουν την ανάγκη τους και για απεριόριστη χρήση data. Και αυτό αρκεί να έχουν απλά free to go από 15 ευρώ και απεριόριστα δεδομένα παρακαλώ. Θα επιστρέψουμε πλέον φορτσάτη μετά τη σμαράγδα μας και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε φορτσάτη με Επαπέ, με Μόντριτς, με τον φίλο μας τον Μπενζεμά. Θα πάμε στο ΠΑΟΚ Γάνδη, θα δούμε την αγωνιστική των πλέον που πλέον μπαίνουμε σε τέτοιο mood. 41 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ συνεχίζουμε από το ΕΤΗ πριν ξεδιπλωθούμε. Ναι, η Άνιστον είναι πολύ πιο νέα. Το 69 γεννηθείς είναι η Άνιστον. Η Άνιστον είναι συνομιλική. Σαν εσένα, ναι, ναι, η Σαραστόν είναι το 58. Είναι γυναικάρα η Άνιστον. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ όμορφη. Πάρα πολύ ωραία. Έχει στυλ, έχει τύπο. Αφιέρωσε το τραγούδι έρωτα, 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 λες τώρα. Σπάνια εμένα θα μ' αρέσει. Ο Μπίλης. Ναι, σπάνια εμένα, αλλά α πούμε η Άνιστον είναι. Του γουστάρει. Ξέρεις, είναι ελληνικές ρίζες. Από εδώ είναι η καταγωγή της, από Ελλάδα. Τζένιφερ, Τζένι είναι. Τζένιφερ Άνιστον. Ναι, Ευγενία την έλεγαν την γιαγιά της, τέλος πάντων. Από εδώ ήταν η καταγωγή. Λοιπόν. Η μάνα της ήταν η γιαγιά της. Από εδώ, από κάτω Πελοπόννησο, νομίζω κάπου εκεί. Να πούμε ότι απεβίωσε ο Δημήτρης Κοντομινάς. Είναι μια είδηση τώρα φρεσκαδούρικη πριν από 2-3 λεπτά. Και άργησε. Εντάξει, ναι, πόσο χρόνο ήταν, 83. 83, ναι, εντάξει. Το 30 με τον Αλέφαντο μαζί ήταν. Ναι, αν δεν είχε 83 ετών ακριβώς. Αν δεν είχε πολλά χρήματα, νομίζω θα είχε φύγει νωρίτερα γιατί είχε θέματα υγείας. Αν δεν είχε πολλά χρήματα, θα τον είχαν ξεχάσει εδώ και 20 χρόνια. Ναι. Αλλά όταν έχει πολλά λεφτά, σε κρατάνε. Σε είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ αυτό θέλω να πω, παιδί μου. Εντάξει. Είτε Αλτσχάιμερ, είχε χρήματα. Είχε θέματα, ναι, είχε θέματα πάρα πολλά. Νομίζω τώρα ο Αγαθοκλής πρέπει να στείλει ένα. Αγαθοκλέος. Αγαθοκλέος. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Άρη. Πρέπει να πάει ζευγάρι με την καινούριο. Γιατί με την καινούριο. Ποια ήταν που τα είχε. Σπυροπούλου. Σπυροπούλου, Σπυροπούλου ρε φίλε. Να πάει Σπυροπούλου με τον Αγαθοκλέος. Ναι. Μαζί ζευγάρι. Στεφάνι μαζί. Στεφάνι μαζί, ναι. Θα πάει. Δεν θα πάει. Τουλάχιστον Σπυροπούλου θα πάει. Γιατί ήταν συνυπήρξα μαζί του. Τον Αγαθοκλέος τον ξεκινάει. Και ο Πάπη ο Τενέ λέει ο άλλο. Να πάει και ο Μπάμπης ο Τενές, ο Τζεβελέκος. Να πάει και ο Μπάμπης ο Τενές. Γιατί να πάει ο Τενές. Βέβαια, τον είχε προπονητή. Τον είχε προπονητή. Σωστό. Τέσσερα ζούριξε ο Τενές. Τέσσερα μου. Τέσσερα ζούριξε ο Τενές. Με προσποίηση Μέση ο Κολτσίδας. Για να ανασύλληπτα πράγματα. Σωστά, σωστά. Και ένα μπάς το οποίο στο 1-0 έπρεπε να το γυρίσεις. Έπαιζε δηλαδή σαν τη γάτα με το ποντίκι, έπαιζε στον Άρη. Ναι, έκανε μια αλλαγή εσωτερική ο Τενές. Ο Μπάμπης ο Τενές, έτσι, ο μοναδικός ελληνοσκοτσέζος προπονητής. Πώς λέμε, David O'Leary, ο Μπάμπης ο Τενές. Ίδιος ο Τζεβελέκος. Ίδιος ο Τζεβελέκος. Ο Κατρούγκαλος πάντως είναι ίδιος ο Νικόλας από τα Γενιτσιά. Ολόιδιος, παιδιά. Πιο όμορφος είναι ο Κατρούγκαλος. Ο Κατρούγκαλος είναι λίγο πιο γλυκός. Ναι, γιατί... Ο άλλος βγάζει λίγο παουκίλα, Δεν βγάζει. Θα πει κάτι για τον Πάουκ. Μόνο την τρίχα του να δει. Στο χέρι του. Την τρίχα είναι αυτή, ρε.
Όποπο. Αλλά είναι παιδιά, ο Κατρούγκαλος είναι ο ίδιος ο Νικόλας ο Τεγενητσάς. Όχι, okay, ίδιος ο Κατρούγκαλος είναι κούκλος. Αφού είναι ίδιοι, ρε φίλε. Εγώ άμα του μπορεί να σπεντεύσει. Δηλαδή, άμα του είναι πάω και είναι πιο άσχημο. Έλα μου. Τώρα, πάλι έχει αυτή πάω. Την αγρίλα τη. Λοιπόν, τη, πάμε τη, τώρα. Λίγο. Ούρακα, ούρακα, ταγκύλα εδώ. Ναι, αφού είναι πάω, δεν θα έχει ναι, με το κάκαδο, ε. Θα έχει. Λοιπόν. Τι θε πάνω να πει. Αυτό το πιο αντιαισθητικό. Τρίχα πολύ. Τα πέλματα. Να έχει τρίχα να πούμε, μέχρι και τα δάχτυλα ο άλλος. Ω, ναι ρε φίλε. Δηλαδή είναι πολύ αντιαισθητικό. Να έχει, στα δάχτυλα εννοείς, να έχει και στα μπροστά. Στα δάχτυλα και εδώ πάνω στο είναι πέρμα. Κάποιοι πάνω. Είναι κάποιοι που είναι πολύ τριχωτοί. Είναι κάποιοι που είναι πολύ τριχωτοί. Είναι πολύ, πολύ αντιαισθητικό. Βέβαια, και εσύ είσαι πολύ τριχωτός, αλλά στα χέρια δεν έχεις τίποτα. Τριχωτό. Πίσω στην πλάση ήρθε αυτά. Την τεστοστερόνη. Α, ναι. Δεν πιάνει τα δάχτυλα γιατί εδώ δεν έχει. Εγώ δεν έχω. Δεν πήγα. Γενικώ δεν έχω πάρα πολύ τρίχα πάνω μου. Έχω όσο μου πήγε άντρα, λέει ωραία χέρια. Ναι. Άντρα το είπε. Γυναίκα μου. Α, γυναίκα, ναι, λέω και εγώ τώρα τι άντρα. Λοιπόν, Μπεζεμά, ρε φίλε, πάθος, δύναμη, αλλά είπαμε μια βαλίτσα λεπτά δεν παίζει πάντα μπάλα, λέει ο φίλος. Βέβαια. Ρε παιδιά, σε αυτή ο τώρα... άλλος παίζει ζώνη τον Μπενζεμά. Ναι. Παίζει ζώνη τον Μπενζεμά. Παίζει το Μέση 90 λεπτά και χάνει στα χαφ. Δεν πετάει. Τι με κάνει. Έχει εδώ τώρα ένα μήνυμα το οποίο εγώ το κρατούσα κάποια στιγμή, αλλά θα το διαβάσω για να στο. Καλά, εσύ δεν μας έλεγες διαχρονικά, ρε φίλε. Και πολλά χρόνια, 10, 12, 7, 8 χρόνια έφευγα ότι η άδεια και οι αργίες, βρωμοαργίες είναι για τους θεμπέληδες. Ναι, για τους δημοσίους. Δεν μας έλεγε ρε Θανάση, δεν μας έλεγε οι βρωμοαργίες, οι βρωμάδες χαλάνε την, το ρυθμό μας, έτσι, δεν είναι για τους θεμπέληδες. Έκανα παρέα εδώ με τους χολίτες, ναι. Και μου δώσαν τα δικαιώματα. Ναι, ναι, σε έκανα τα δικαιώματα πίσω, Πώς το λένε. Το καλύτερο. Κομμάτι. Νικόλα, θα σου πει αυτό εδώ τώρα ότι θέλει θα σου πει. Κατάλαβε. Ναι. Ο Χατζηγεωργίου μου άνοιξε τα μάτια. Σ' άνοιξε τα μάτια. Ναι. Δεν υπάρχει πιο κολοτούμπα από τον Ραπτόπουλο. Πώ και δεν έβαλε πάλι. Ο Νικολάκη όμω αγαπάω, αλλά έχει πάντα δίκιο ο Ραπτόπουλο να γελάσουμε. Λοιπόν, Νικόλα, του το κρατάω αυτό, του το είχα, αλλά τώρα αφού το έστειλε στο μήνυμα και. Θα το κοντομινάσει. Παϊάρη πρέπει να στείλει ένα. Σαφώς, δεν το συζητάμε. Παϊάρη πρέπει να στείλει. Ο πιο φραγκάτο πρόεδρο που πέρασε ποτέ από τον Άρα, αλλά δυστυχώ δεν έμεινε πολύ. Ναι. Αυτό γιατί του πήρε την μπουτίκ τότε. Ναι, δεν έμεινε πολύ. Δεν ξέρουμε αν θα. Δεν ήξερε, κάτσε βέβαια, να τα πω, ρε. Τι θε να πει τώρα, τι θε να ξεδιπλωθεί. Ήταν η εποχή σου. Ωραία, πε μα εκεί πρέπει, γιατί πρέπει να πούμε και που σε έκανε ρόμπο μότρη με τον Μπενζεμά. Να μην τα πούμε αυτά. Ναι. Του έκανε σε σπέση. Με δικαίωσε ο Νεϊμάρ με τον Μέση. Ναι, αυτή είναι άλλη. Ο Νεϊμάρ δεν είναι μεγάλο όμω. 30-31. Για πε τα Στεφάνια γιατί. Σαουρίδη. Του πήραν την μπουτίκ Κολομίσα. Σπυροπούλου. Σπυροπούλου είτε το ρεπέ. Και ο Μπάμπη ο Τενέ μια τετρά και ο Αγαθοκλέο. Ο Αγαθοκλέο 4. Πέντε ποιο άλλο. Τον Μπάμπη τον Τενέ τον έβαλε δύο φορέ. Ο Μπάμπη ο Τενέ για πέντε. Μπάμπη Τενέ. Ναι. Σπυροπούλου. Αγαθοκλέο. Σαουρίδη. Τέσσερι. Αυτό σου. Απλά τον Μπάμπη τον Τενέ. Θα είναι αμαρτία. Ναι. Θα είναι γαϊδουριά. Ναι. Ο Χαράλαμπο. Ο Χαράλαμπο. Ναι. Ναι, είπαμε δεν ήταν καλά, Κωνσταντίνε, δεν ήταν καλά ο. Ο Κοντομινάς εδώ και πολύ καιρό. Απλά έμενε στη ζωή με μηχανήματα. Δεν ναι, ναι. Εδώ και 5 χρόνια. Δεν ήταν καλά, ναι. Εντάξει. Καλημέρα σήμερα, Καντουρί Μπίσεσβα. Τι λέτε, θα πάμε στον ΠΑΟΚ μετά τις 9, παιδιά. Τι πάμε... Καντουρί Μπίσεσβα. Ποιο να επιλέξει. Την ξέρουν, ναι. Την ξέρει ο Νίκος. Ναι, θα τη δώσουμε. Θα αναμεταδώσει μα με τον Ζαΐρη. Ναι, με Ζαΐρη το βράδυ. Μητρή. Παίζει, δεν παίζει ο Μητρή. Δεν θα παίξει. Αλλαγή θα είναι όμω. Μπορεί. Νίκο Κώστα, δείτε το λίγο αυτό και μα στέλνει την βενζίνη. Πόσο ήταν και πόσο έχει φτάσει. Είχε φτάσει κάποια σημεία. Οι παππούδες μας ήταν με τα κάρα. Είχε φτάσει κάποια σημεία μόλι 0,83. Δεν πειράζει, θα γυρίσουμε στα χρόνια τα παλιά. Ναι, θα γυρίσουμε. Περπάτημα. Πεζόδιο. Περπάτημα, ανοίγουν και οι αρτηρίες. Αρτηρίες ανοίγουν. Μια χαρά. Χάνουμε κιλά. Παιδιά, περπάμε τα μάτια. Απλά ο καιρός δεν βοηθάει. Η βενζίνη κλειδώνει στα μάξι, τελείωσε. Ναι. Τα άλλα είναι τα δύσκολα. Έκανα χθες μια γύρα στην πόλη γιατί έπρεπε να πάω να κάνω δουλίτσες. Φιλέ, άδεια. Σε ώρα αιχμής. Σε ώρα αιχμής. Είναι καλό αυτό. Πολύ καλό. Δηλαδή πήγα στην άλλη άκρη της πόλης, στα δικαστήρια εκεί πέρα τέλος πάντων, μέσα από την πόλη. Σε δύο λεπτά διασχίσαμε όλη την πόλη. Εγώ σε πέντε λεπτά πάω. Μπατζάρι από την Ελλάδα. Αυτό σου λέω. Ναι, πήγα, λεπτά. Ναι, εμείς πήγαμε στο φίλο μας το Βασίλη, τον Πλιάτσικα. Πήγαμε από εκεί. Ορίστε. Ναι, σε τρία λεπτά είμαστε. Σε τρία λεπτά. Καλημέρα. Αυτός ο Νεϊμάρ, τι αηδία λέει, ούτε τζάμπα δεν το δεχόμουν στην ομάδα, λέει για τον Νεϊμάρ. Ναι, ρε φίλε, καλά λέει. Νεϊμάρ και Μέση. Του έχει κάνει το 1-0. Ναι. Κάνει το 1-0. Με παπέ, παιχτάρα. Και έχει του δυο.
Βάλ τον Εμπαπέ κορυφή, τρία στόπερ και τρία χαφ. Τέσσερα χάφα. Ναι, αλλά τον γκολ στα γκολ που τρώει, στο ξαναλέω, είναι γκολ από pressing μόνο. Δηλαδή πιέζουν οι άλλοι ψηλά και κάνουν το λάθος κατευθείαν. Δηλαδή δεν έβαλαν γκολ. Και τα center back, με συγχωρείς, ναι, πώς τις λένε, τις Paris Saint-Germain. Ο Μαρκίνιος. Του πισινού τα 9 μέρα. Δεν αρέσει με τον άλλο να τον. Καταρχήν και φταίει ο πρόσφατος, έχει ζώνη τον Μπενζεμά. Ένα άλλο λάθος είναι η ζώνη στον Μπενζεμά. Ζώνη αυτόν δεν παίζει. Είναι διάβολος, ψηλά θα σε διαλύσει. Μόνο ψηλά είναι διάβολος. Χαμηλά δεν είναι. Θα τον έχεις ένα παιδάκι μου εκεί. Είναι παιδαράς ο Μπενζεμά. Είναι ένα 87-88. Ψηλά έχεις. Καλός, κάτω καλός. Τον Κιμπεπέ και τον άλλο πιο κοντά, δύο. Θα κινούνται παράλληλα. Τι είναι αυτό το πράγμα, η ζώνη τον Μπενζεμά. Κιμπεπέ Μαρκίνιος. Ένας θα τον έχει man to man και ένας θα τον έχει πιο κοντά, δύο. Κοντά. Τι θα γίνει δηλαδή. Έχει κάνει και ένα σβέρκο ο Νεϊμάρ, τον είδες, για σφαλιάρες. Καρβαχάλ, από την άλλη μεριά ο άλλος. Καλή τετράδα της Ραλή. Άλλη πίσω, οι τέσσερις. Έχει το Μέση, έχει τον Νεϊμάρ γέρο και τετράδα άμυνας, πολυμέτρια. Είπα στο Βιζενά να μου δώσει 5 ευρώ και μου έδωσε τη μάνικα απλά να μυρίσω. Πήγε ο άλλος με 5 ευρώ. Έλαβε τα κρύα τώρα, ναι, τα κρύα. Κρυάδες τώρα. Κρυάδες, περπατήστε και λίγο. Καλημέρα, παγωμένη Ξάνθη. Λέει πάμε Παοκάρα σήμερα. Ξάνθη, παγωμένη και το καλοκαίρι. Νίκο, παίξ' του λίγο να φωνάξει για τα ετόπουλα. Τα ετόπουλα, τα ετόπουλα. Και να λέει πάλι για τον Λίρε, τον Τσιγκάρα και τον Μιχαηλίδη. Ένα διάστημα θυμάμαι εκεί, κύριε Μιχαηλίδη. Έλεγε θα πείτε τα ετόπουλα να παίξει τα ετόπουλα. Τα ετόπουλα. Δεν παίζουν. Τα ετόπουλα μα κάνετε. Δεν παίζουν. Παίζουν. Δεν μπορώ άλλο, ρε παιδιά. Δεν περιγράφω άλλο, ρε. Τα ετόπουλα και παίζει ο Κρέσπο με το γλυμμένο το μάλι. Τα ετόπουλα και τα ετόπουλα. Έπρεπε να πεθάνουν όλοι. Βάλα δεξί μπακ δεν του βγήκε. Βάλα δεξί μπακ δεύτερο δεν του βγήκε. Πετάνε το ετόπουλο. Πάει ο Βαρέλα με τον Κρέσπο στο γυροκομείο. Αναγκαστικά βάζει τον Μιχαηλίδη. Έχουν ένα χρόνο έξω τον, πώς το λένε, τον Τσιγάρα. Ή έχουν τον Μποκολόκο εκεί, τον Εσίτη. Έφυγαν αυτοί. Πάει τώρα, τελείωσε. Τους βάζουν εξ ανάγκης. Αετόπουλα λέει. Πάντως τώρα που το σκέφτομαι, αυτός που έχει ανεβάσει τρομερά μετοχές αυτό το διάστημα, ξέρεις ποιος είναι. Ποιος είναι. Το Τακίμι. Ποιο είναι το Τακίμι. Ένας είναι το Τακίμι μας, ρε. Ο Βαραβάς. Τώρα κολοτούμπες κάνεις. Όχι, να σου πω γιατί. Τι. Με άλογο κυκλοφορεί αυτός. Ξέρεις πώς το βλέπουν οι γυναίκες. Σαν πισκοτολούκο μου θα το βλέπουν τώρα. Βέβαια. Έλα πάνω στη σέλα, μωρό μου. Βέβαια. Κούτρα, τζάμπα, σε πάω από μονοπήγαδο, ξέρω εγώ πού, ρεδεστό, σε πετάξω από εδώ από εκεί με το λογαριασμό. Είναι μερικοί άντρες που δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν πολύ. Ένας εξ αυτών είναι ο Βαραβάς. Τακίμι, τελείωσε. Δεν προσπαθεί για να βγάλει λεφτά. Τυράννα. Ερχόμαστε, λέει, ήρεμα και ωραία με mentality, λέει, Λούτσι, τρέλα, εδώ τρέλα, ναι, μας πάλι. Λοιπόν, χθες ο Μόντριτς, για να σταθούμε λίγο σε αυτό το φαινόμενο, ο οποίος είναι 36,5, πάει στα 37, παίζει βασικό στη Ρεάλ. Έτρεξε σαφώς πιο πολλά χιλιόμετρα από οποιοδήποτε άλλο της Ρεάλ στο γήπεδο. Από τους άλλους. Από τους άλλους τον πέρασε λίγο Βεράτη. Τον πέρασε ο Βεράτη. Ο Βεράτη τον πέρασε, έκανε 11 ακόμα κάτι. Ο Μόντριτς έκανε 10,7 κάπου εκεί. Κοντά. Ναι. Και από κοντά. Βεράτη χαφάρα είναι. Ναι, ρε, σε μηχανάκι. Χαφάρα είναι. Ναι, είναι μηχανάκι ο Βεράτη. Αλλά δεν έχει αυτό το τελικάτο που έχει ο Μόντριτς που παίζει και λίγο πιο μπροστά. Μπορεί να σου τελειώσει και φάσεις, να σου δώσει και την καλύτερη assist. Ο Βεράτη είναι πιο πολύ σκύλος. Να μαρκάρει, να τρέξει. Θα σου κάνει. Πιο ποιοτικός. Είναι πιο ποιοτικός ο Μόντριτς, ο οποίος είπαμε έτρεξε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χθες. Γι' αυτό δεν θέλω να τσουβαλιάζω ανθρώπους καταστάσεις. Δηλαδή, άλλο ο εσύ 54, άλλον ένα άλλο 54 που το βλέπεις και λες πώς είναι. Και άλλο ένα 54 που τρέχει μαραθώνιο. Σαφώς. Καλύτερο από εμά. Σαφώς. Ναι, βέβαια. Και εγώ. Κολυμπάει 10 χιλιόμετρα. Και εγώ επιμένω σε τέτοιους παίχτες που είναι απαραίτητοι στην ομάδα. Δηλαδή, βλέπε Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό. Τους έχει πάρει φέτος. Τώρα ξέρω τι κάνεις. Τι κάνω. Είσαι ένας διάβολος μεταμορφωμένος. Ξέρω τι κάνω. Το πάει λαού. Ναι. Να ακούει Βάσο. Να ακούει Βάσο. Να χειροκροτάει Βάσο από το σπίτι. Για τον Βιερίνια. Άσο αυτό. Του πείσες βαρή γυναίκα. Και δεν λέω για πίσω. Κρέσπου η γυναίκα. Δεν λέω για πίσω. Να ακούνε τι καλό παιδί που είναι ο γουλιά. Εγώ θέλω οι γυναίκες στον ποδοσφαιρικό. Να σε βρίζουν. Να με βρίζουν. Λοιπόν, εγώ άλλο θα σε ρωτήσω. Για να μα ερωτήσω. Σύνα σε κούτσου κούτσου. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, να σε ρωτήσω. Ποιο είναι πιο καλό, ο Σίτκλι ή ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια. Τελειώσαμε εκεί, σταματάει η κουβέντα. Ποιο είναι καλύτερο, ο Καντουρί ή ο Μπίζεφ. Α, ορίστε, είδε τι γίνεται. Δεν χρειάζομαι. Ποιο κάνει κοντρα λάθη, ο Κρέσπο ή ο Μιχαλίδη. Ο Κρέσπο. Ναι, αλλά γέρι. Ναι, αλλά προσφέρουνε. Ναι. Αν προσφέρεις, ναι. Αν προσφέρεις δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Δηλαδή, άμα είσαι εσύ στα 65 εδώ και συνεχίζει και κάνεις νούμερα, θα σου πει ότι είσαι γέρος. 72. Ναι, ακριβώς. Τι θα σου πει ο άλλος, αφού μου κάνει νούμερα. Θα σου το πάω ακόμα πιο. Άγινε νεανίες ακόμα. Ποιος. Το φιλαράκι μου από Ζαφυρίου. Ναι. Ωραία. Είναι μια ηλικία, δεν είναι πιτσιρικός. Κάνει νούμεράρες. Νούμεράρες. Του Μπέκα όλοι. Κάνει ο Κούγιας 71 χρονών.
δικηγοράρες. Ακριβώς. Κάνει. Άρα κάνει δεν παίζει ο Κωνσταντίνο 88 χρόνο θεατράρι. Ακριβώς. Κάνει. Ο Μιχαλίτσος κάνει τρεξίματα που μπορεί να κάνει ένας έφηβος. Δεν μπορεί να τα κάνει. Τι σταματάει και η κουβέντα. Ναι. Το θέμα είναι να προσφέρεις. Αν προσφέρεις, εγώ δεν κοιτάζω την ηλικία, ρε φίλε. Δεν κοιτάζω την ηλικία. Ναι, αλλά ναι. Το πιάνεις, ας πούμε, να τον πεις. Μου χάρη στη δουλειά. Ναι. Τελειώσατε. Δεν με νοιάζει πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε. Μάλιστα. Σου λέω, εσύ είσαι 15 χρόνια. Θα είσαι 70. Ναι, σου κάνει δουλειά. Ναι, θα κάνεις εδώ νουμεράρες. Ναι. Αν κάνεις, ούτε που θα τον νοιάζει. Ναι, ούτε θα τον νοιάζει τον Παύλο. Δεν τον νοιάζει τον άλλον. Αν είσαι εσύ 69-70, δεν θα τον νοιάζει. Σου λέω, αφού μου κάνει δουλειά. Ναι, άμα γίνω 69-70, αυτό μπορεί να έχει πεθάνει. Ο, είναι καλό κρυφτήμαξιλο. Ή μπορεί να μα τάψει. Γιατί είναι καλό διατύπωση. Ξέρει τι εξετάσει έχει ο Παύλο. Μικρού παιδιού. Ναι, αλλά. Μην έρθει με τον Μπούζο στην κηδεία μας και βγάλει λόγο. Παίρνει φωτιά! Φαντάζεσαι τον Παύλο στην κηδεία μας με τον Μπούζο. Εγώ φαντάζομαι το Κόρδοβα. Όσα παίρνει φωτιά και ψάσω και δανό. Αυτό φαντάζομαι. Άσε κηδείες. Λοιπόν, τι είδες ποδοσφαιρικά χθες για να τελειώσουμε λίγο το Champions League. Είδα την αυτή. Τη Ρεάλ με την Παρί. Το άλλο δεν το είδα, σου πω την άλλη, δεν το είδα. Και πολύ καλά έκανε. Δεν ξέρω πόσο έλειξε ούτε καν. Δεν το είδε και κανένα σε κουδεία. Δεν πιστεύω να το είδαν το μάτσο αυτό. Έληξε και 0-0. Ναι. Δεν ασχολήθηκε ούτε ο Γκουαρδιόλα, ούτε ο Αμορίμ. Κοίτα, ούτε... Ναι. Η City, απλά την παρατήρησε. Από το λίγο που είδα μετά 10 λεπτά. Ναι, τα σημειώτητα. Τα σημειώτητα, 12. Ναι. Λοιπόν, και η City και η Liverpool με βασικούς ποδοσφαιριστάς κάνουν ένα βιολογικό rotation. Και καλά κάνουν. Δηλαδή παίζουν, αλλά πώς το λένε, ρε παιδί μου, σαν να πάει στη δουλειά και να πει, ξέρεις, σήμερα... Θα πάω στο ρελαντί. Θα βγάλω γραμμές. Θα πιούμε, θα φάμε κολοφυσάκια. Θα διαβάσω μηνύματα, ναι, και θα πω 2-3 πράγματα. Θα κάνω μια ώρα διάλειμμα. Ναι. Θα το περάσω ανέμακτα. Κατάλαβες, ναι, κάτι, ναι, τέτοιο. Ναι. Αυτό κάνουν αυτοί. Χωρίς να αλλάζουν οι παίκτες πολλούς, τα χιλιόμετρά τους, η βιολογική τους κατάσταση, τα πρεσαρίσματά τους είναι πάρα πολύ λιγότερα με τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Αυτό κατάλαβα. Και σωστά κατάλαβες, και το έκανε και η Λίβερπουλ, το έκανε και η. Θέλω να ρωτήσω ένα γυμναστή που μετράει τα χιλιόμετρα. Αν έχει γίνει στην πράξη και στη Λίβερπουλ και στη Σίτι, πόσα χιλιόμετρα τρέξανε οι παίκτες στα δύο τελευταία παιχνίδια. Αυτή ποια είναι πάλι. Ο Ελίας, κιτρινούλα επάνω και μπονζόρ στο καλύτερο δίδυμο. Πρωινό ΠΑΟΚ σήμερα γκολ και συν 4. Χθες έπιασα Ρεάλ πρόκριση με 3. Και μας έλεγε αυτή την κορασίδα. Δεν μ' αρέσει το κίτρινο μαγιό. Δεν είναι μαγιό, είναι σόρουχα. Δεν αυτή είναι μια σαραντάρα. 100%, αλλά δεν συγκρατάει. Παραπάνω είναι. Μπορεί να είναι και παραπάνω, ναι, φαίνεται από τα πόδια τη εδώ λίγο. Τα σκέλια τη. Ναι. Αλλά δέσυνα γυναικάρα. Αυτό σου λέω δεν είναι όλες ίδιες. Ναι. Δεν είναι όλες ίδιες. Αυτό σου λέω. Είναι πώς θα διατηρήσει. Εδώ άλλος, από το Άλεν. Νίκη σήμερα για την Παοκάρα μας, ο Γιώργος. Μας δένει άλλη ξανθιά, λέει για τον φίλο μου τον Δίνο. Σε προσέχουνε τα παιδιά. Λοιπόν, μας έστειλε η ιδιοκτήτη παρτηρίων βεζίνη τώρα, με χρυσά παντού. Εντάξει. Και αυτοί ακριβά αγοράζουν. Εγώ έχω πελάτε βενζινάδε. Δεν είναι πολύ κερδισμένοι, μην νομίζεις. Εντάξει. Δεν πόσο είναι το παίρνω από τα δηληστήρια τώρα, πόσο μπορώ να το παίρνω. Η κατανάλωσή του ποια είναι. Ναι, είναι και κατανάλωση. Έχω πελάτες, έχω βενζίνα. Ξέρω. Τρεις έχω. Σαβίνιου. Και Σαβίνιο και Παφόιλ και εδώ ναι, απέναντι από το κύπελο του ΠΑΟΚ. Ναι, σωστά. Έχω πολλού. Σωστά. Λοιπόν, χθες για την Ρεάλ, εκτός από το Μόντρις, εκτός από τον Μπενζεμά που διέπρεψαν, θέλω να πούμε και ότι παίζει ρόλο και αυτή η ρημαδοφανέλα, ρε φίλε. Η μία είναι ζυγίζει τόνους. Η άλλη τη Παρή ζυγίζει πούπουλα. Μόνο με παίχτες έμπειρους τα τελευταία χρόνια δεν φτιάχνει φανέλα. Παίρνει πρωτάθλημα εντός συνόρων, αλλά στο Champions League δεν έχει κάνει τίποτα. Εκτός εγώ για να είμαι ειλικρινής, περίμενα να βγει διπλό το μάτς. Α, περίμενε διπλό. Όχι, εγώ άσο εκεί και γκολγκό το έδωσα, παιδιά. Εγώ περίμενα να βγει διπλό το μάτς γιατί. Αλλά περίμενα... δεν περίμενα να περάσει έτσι ρε αλάερας. Οι Μπαπέ θα βρεθούν σε τέτα τέτ και τέτοια πίσω από την πλάτη. Το κάνανε το πρώτο 25 λεπτό. Καλά. Το χάσανε γκολ, σπατάλησαν δηλαδή το 0-2. Και το 0-3 εκεί πέρα. Ναι. Θα την τελειώσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εκεί. Και δεν συμμετείχε ο Μέση, ο απατεώνας. Χθες. Ποτέ στις αντεπιθέσεις. Ο Νεϊμάρ λίγο με τον. Και έβγαινε και ένα σκάφ. Τρεις. Δηλαδή πέφτανε στους τρεις. Ναι. Και σπαταλούσανε τελικές προσπάθειες παιδικές. Παιδική χαρά. Ενώ βγαίνανε, τα χάνανε. Την μια ο Κουρτουά, την ναι, άλλη out, την ναι, άλλη ναι. Αυτό. Εμένα εκεί δεν το κάνει 0-2. Δεν το έκανε, δεν το έκανε και ναι. Το πληρώνει μέσα σε δύο. Εμένα μου έκανε τίποτα που και τα. Μετά δεν το κάνει 0-2. Βγάλ το ένα παιδάκι μου το Μέση με 10 παίζει. Προηγείται. Βάλε ένα half. Ναι. Πέτα και έναν τρίτο στόπερ. Πάρε μαντουμάν ένα. Το Μπενζεμά, παλιωμοδίτικο. Πότε το βγάλει όμω, κάτσε. Ο Μπενζεμά, ο οποίο έκανε χατρίκ έτσι για όσου. Δεν παίζεται ο Μπενζεμά έτσι. Ο άλλο τη Μπάγκερ, πώ το λένε. Δεν παίζεται έτσι. Δεν ναι. Παίζεται έτσι. Θα καραμίσεις δύο παίκτες και θα αφήσεις ένα χαβ να αλωνίζει από τους άλλους. Θα αφήσεις ένα χαβ να αλωνίζει. Ο χαβ θα σου κάνει τον γκολ. Ο ναι. Εξάρι ναι. Πάει και πια κάνει πρέσινγκ το εξάρι. Άστο να κατέβρε το εξάρι. Τι θα σε κάνει. Εντάξει. Έχει ποιοτικά εξάρια. Εγώ έχω άλλη φιλοσοφία στην μπάλα. Άστο εξάρι να κατέβει.
Πιά στο σέντερφορ κοντά. Πιά στον εξτρέμ που είναι να μπει ο Βινίσιος, ξέρω εγώ. Ένα με δύο. Δώσε ντούπλεξ εκεί. Ο Χάφτα σε κάνει γκολ. Ναι. Θα σου κάνει ο Κρός γκολ. Μπορεί να σου κάνει κανένα σούτα με τον δόντι. Κάθε 40 χρόνια. Έλεγε τίποτα ότι θα πεθάνει κανένα στι μέρε, γιατί λέει θα μα στείλει όλο ο Καντέμι. Τώρα μα στέλνουν ένα μήνυμα. Πάει και ο Κοντομινά. Το μνημόνευε τελευταία. Είχα πει ότι ο Κοντομινά δεν πέθανε ακόμα. Ναι, το είχε μνημονεύσει, ναι, παιδιά. Δροσιά λέει ο άλλο. Λέει τι δροσιά, ρε κούλε. Έλα εδώ στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη και μου στέλνει τη θερμοκρασία να έχει φτάσει στου μείον 12 εκεί. Εντάξει, παιδιά, δεν είπαμε. Καλημέρα, βάση Νίκο, αυτά που λέει ο Ντίνο μα. Ο 35ης, εφόσον λέει ότι είναι γέρος, ο 55ης θα πρέπει να σκάβει τον λάκκο του, λέει. Βέβαια. Έλα, έλα ρε, έχουμε. Καλημέρα, καλή κομπή. Κύριε Κουλιανέ, ευχαριστούμε για το δώρο σε εμάς Ολυμπιακούς. Να δούμε κανένα παιδάτη πρώτη φορά τον ΠΑΟΚ να παίζει άνοιξη. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο φέτος. Θα σου κάνω ακόμα ένα δωράκι εκεί κατά το Μάη. Θα μας πεις εντεκάδες. Ναι, θα τις πω. Το 3-5-2 το φοβάσαι τον Αλωνό, ναι. Το φοβάμαι, αλλά βλέπω ότι θα έχω κάπου χώρους καλούς να χτυπήσω και έχω παίξει ήδη Ζίφκοβιτς έχω σήμερα. Πρέπει στα ο Άκπουγκ θα παίξει. Ναι, με ανάποδα πόδια. Βίσεσβαρ και με ανάποδα πόδια. Και τον Αγκούστο με χαλάει αυτός ο Αγκούστο. Αυτοί θα παίξουν. Αυτός ο Αγκούστο με χαλάει. Έχει δουλευτεί πολύ. Θες ένα παιχταρά εκεί πέρα. Άντε, μπράβο. Εκεί θέλω ένα παιχταρά. Τον Αγκούστο μας έβγαλε σε ένα χρόνο την ψυχή, να πούμε και εσύ. Συμφωνώ. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ σήμερα. Εμείς το λέμε και το πιστεύουμε. Και εμείς το λέμε και άκουσε την πίκο προπονητή μου, Κωνσταντίν. Άκουσε τι είπε. Καλός άνθρωπος. Αποθέωσε Μάρτινς και είπε: λέει ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει δώσει πάρα πολλούς βαθμούς. Στην αλήθεια είπε. Πόρτα άνοιξε. Τι πόρτα άνοιξε. Για Ολυμπιακό. Μπα δεν νομίζω. Γιατί. Δεν νομίζω. Το χαλάσεις. Απλά λέει ο άνθρωπος, εφόσον ο Μάρτινς έκανε το ορίστε και είπε: λέει καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Και αυτός είπε τα αυτονότητα για τον Ολυμπιακό. Ναι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβει. Τι. Ότι το τμήμα επικοινωνίας του ΠΑΟΚ. Το δουλεύει ο Λουτσέσκου. Κάνω τα βόδια εκεί πέρα πάνω, τίποτα. Σωστό. Πάρα πολύ. Έφερε Λουτσέσκου. Κάνει 700 δουλειές στην ομάδα. Η τεράστια πισικούτσα από τα Καρπάθια. Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε σε κομψό, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά, να σας πω. Κωστή, άκου τι έχω ανακαλύψει. Θα πηγαίνουμε παρέα τα κουμπαράκια, θα περνάμε υπέροχα. Apollo Keep Swimming, απίστευτος χώρος, καταπληκτική πισίνα, ευχαριστήσε το κολύμπι, τα γήπεδα πάντελ, ειδικά προγράμματα personal training, θα πηγαίνουμε εκεί, θα παίζουμε πάντελ, μετά θα κολυμπάμε, είναι ο καλύτερος προορισμός μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά και διασκέδαση και γυμναστική. Apollo Keep Swimming, φίλες και φίλοι, 12ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Θα ξεδιπλωθούμε σε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Συνεπώς θα δίνω σκυτάλι και πάσα τώρα για όσους θέλουν να βρεθούν την Κυριακή. Αργά το βραδάκι, 9.30 ώρα είναι το μας. Θα πάμε μετά και συγκλήρωση. Μόλις τελειώσει. ΠΑΟΚ ΠΑΣ. Η ώρα είναι. Πρώτη αγωνιστική, 9.30 ώρα το βράδυ. Νωρίτερα έχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού Άρης 7 και καπάκι τελειώνει και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Τελειώνει και ξεκινάει το ΠΑΟΚ ΠΑΣ. Μαραθώνιο θα κάνω. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει Πέμπτη βράδυ, πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες, έτσι ολοκληρώνει. Ναι, μαραθώνιο θα κάνουμε, ναι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα, 8 εισιτήρια από το Μετρόπολης για 8 τυχερούς από εσάς. Θα γεμίσετε την Τούμπα με τα 8 εισιτήρια. Όχι ρε φίλοι, υπάρχει συνεργασία, δεν είναι. Η Τούμπα δεν γεμίζει τους άλλους με 8 εισιτήρια. Τούμπα θέλει τη... Για γεμίσει. Τάπε εδώ, τάπε εκεί, 10 τζάμπα, 50. Θα μα ισού 200 άτομα. Τι να κάνουμε. 9.30 ώρα. 9.30 ώρα. Λοιπόν, ούτε, Αλφα, κάτσε ούτε, να φορέα. Ούτε άλλη πασάζ δεν το βλέπει το μάτι. Θέλει να τρικάρει ακόμα και στο, στην χορηγούμενη αυτή την επικοινωνία. 1.200 άτομα μα έχει. Την Κυριακή. Πάω για ένα. Ναι. 9.30 ώρα. Όσα χειρεύει. Θέλει να τρικάρει συνέχεια τον Πάω. Δώσουν να ειρήνη. Εθνικό δεκαετία του 80. Να πούμε λίγο το κονέ. Καλά, έχει διασυρθεί. Έχει πει πόσε φορέ δεν θα έχει, δεν θα έχει, είναι γεμάτη του. Σήμερα θα έχει 14.000. Όχι. Όχι. Εγώ δεν ψεύω, δεν νομίζω να έχει 14, θα έχει 12. Ξέρε, θα έρθουνε. Καβάλα θα έρθουνε. Δράμα θα έρθουνε. Όχι. Δεν γεμίζει τούμπαντε με τίποτα. Λοιπόν, την Κυριακή πάντως με τίποτα. Δίνουμε 8 εισιτήρια. ΑΜΗ3 κενό ΠΑΟΚ κενό όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 54-344. Η εκπομπή τη Κακομήρα 4 παρατέταρτο σήμερα θα κάνει την κλήρωση. Έτσι. Είναι ενδιαφέρουσα. Μη τι άλλο, η κλήρωση, ο διαγωνισμός. Στέλνετε λοιπόν ΑΜΗ3 και ενώ πάω και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54-344. 10.000 κόσμο θα έχει σήμερα, λέει. Μια χαρά θα είμαστε, λέει. Ναι, βέβαια. Εντάξει, μια χαρά θα μπορούσε να έχει και 10.000 κόσμο. 10.000, 1/3 δηλαδή τη Τούμπα πάνω κάτω. Δεν γίνεται καυτή. Πού να γεμίσετε, βρε Τούμπα, με αυτά που έχετε κάνει. Εντάξει, θέλουμε λίγο τον χρόνο μα να συνεχίσουμε. Να μετά το σοκ. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε Πάου Γκάνδη επομένως σήμερα. Πάμε στην μπάλα τώρα. Ακούσει με λίγο ο Καζαμπάκας. Λέει ευτυχώς λέει, θα παίζει ο Πάουκ, λέει, θα μαζευτούμε έξω, θα βγούμε από τα σπίτια μας. Ναι, παίρνουμε άδευτη γυναίκα μας. Βοηθάει. Άγιο Πάουκ λέει πάνω και στο Φίλερο, μαζευόμαστε στο καφενείο. Χωρίς τον Πάουκ τι θα κάναμε. Ο καφετζής χαίρεται. Ο άλλος βγαίνει, αφήνει τη γυναίκα του. Τα παιδιά διασκεδάζουν. Ναι, δεν θα γέρευε πουθενά. Θα θέλει να αφήσει τη γυναίκα του τον Πάουκ, θα περιμένει. Κι όμως είναι το βασικότερο λόγο. Δικαιολογία είναι. Δικαιολογία πολύ σημαντική. Πάνω εδώ την μπάλα. Τι αν τον πει η γυναίκα. Για το παιδί. Το παιδί δεν τον αφήνει να το πάρει. Το παιδί στο καφενείο. Μπορεί να πάει στο καφέ. Στο ίντερνετ εκεί που θα μαζευτούν. Λοιπόν. Πολλές μάνες δεν τα αφήνουν τα παιδιά όταν πάνε στο γήπεδο. Πλέον ναι. Πλέον ναι. Δεν το συζητάμε. Αυτό του ορακοτάγκου. Και πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Δεν είναι μόνο δική μου. Αυτό πάλι μόνο δικού μου. Θε εκεί να λε. Δεν είναι μόνο δική μου. Είναι γενικό το θέμα. Γιατί τώρα. Θε πάλι το τσουβαλιά. Εγώ δεν το γενικεύω καθόλου το θέμα. Ναι, δηλαδή λε ότι οι επεισόδια φασαρή κάνουν μόνο ΠΑΟΚ. Έτσι. Οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Είστε πρωταθλητέ στη βία. Α, είμαστε πρωταθλητέ. Έτσι δεν λέγατε οι ίδιοι. Όχι. Οι ίδιοι τα λέγατε. Πότε, δεκαετία 80. Πριν τα λέγατε. Πρωταθλητέ στη βία. Πριν 40 χρόνια εσύ δεν είχε το κινητό και τώρα είσαι με το smartphone και λέγατε. Πριν 40 χρόνια, ποιοι λέγανε, τι με νοιάζει, λέγανε εκεί. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω τώρα τι γίνεται, ναι, τώρα ναι, που το ζούμε. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πάντως συνεχίζει στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα το σίγουρο και θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη. Ναι. Σήμερα θα παραταθεί τυπικά κομπλέ γιατί ο Ολιβέρα. Τυπικά κοντέ γιατί. Κομπλέ γιατί ο Ολιβέρα. Ο Ολιβέρα ένα χρόνο έξω. Είναι έξω το σάκο. Θα πάρει 3-4 μάτσα από ό,τι έμαθα στο τέλος των playoff. Αυτό δεν είναι. Τέλος, βάλει, για να βρει λίγο έτσι λίγο ρυθμό να βρει, ναι, το παιδί, ναι. Ο Σάστερ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή όπως ο Ζαμπά. Αυτή Ζαμπά, ναι. Λοιπόν, χάνεις λίγο από τον Ζαμπά. Χάνεις. Από τον Ζαμπά χάνω, τον χάνεις. Ήθελα σήμερα. Τον ήθελε τον σήμερα. Ήθελα σήμερα γιατί τον Ζαμπά. Τον ήθελε σήμερα. Θα βρει χώρο αυτό εκεί. Γιατί με του τρει στόπερ. Σωστά, με το 3-5-2 αυτό που παίζει Γάνδη θα βρω. Τα εξτρέμ σου, τα μπακ σου θα. Κοίτα, αν πάνε καλά τα μπακ σου και τα εξτρέμ σου, ναι, θα το πάρει το μάτσο. Συμφωνώ. Για μένα. Οι άλλοι χαβ θα φαγωθούν εκεί. Ναι, κατάλαβε. Συμφωνώ. Οι ακραίοι σου σήμερα με το σύστημα που παίζει αυτή θα πρέπει να είναι καλοί. Λοιπόν, και η back και η half. Ενδεκάδα ΠΑΟΚ. Και η back, συγγνώμη, και η extreme. Και extreme. Back, ενδεκάδα ΠΑΟΚ. Πασχαλάκης. Τρομερός. Ο καλύτερος όλων των εποχών. Φυσικά. All over, ναι. Λίρατζης Βιερίνια. Πολύ καλός ο Λίρατζης. Μόσα αντέξει ο Βιερίνια. Ίγκασον Κρέσπο. Ο Ίγκασον τρομερός. Ο Κρέσπο δεν μ' αρέσει. Ο Ίγκασον είπαμε. Αν ο ΠΑΟΚ είχε τον Ίγκασον. Μόνο αυτό σου βάζω. Αυτό το σενάριο. Δηλαδή ο άνθρωπος γινούσε νωρίτερα από τον τραυματισμό του. Και αν εγώ γεννιόμουν στην Αμερική θα ήμουν ο Φρανκ Σινάτρα. Ναι, 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 αλλά τώρα είναι ναι, δικός μου σου λέω. Αν γινούσε αντί για τον Νοέμβριο, γινούσε ναι, ξέρω εγώ τον Οκτώβριο. Ο Κρέσπο με χαλάει. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Εμείς σε χαλάει. Καθόλου δεν με χαλάει. Μπράβο. Μια χαρά. Κάτα τον εκεί με όλο σα χαλάει ο Κρέσπο. Να μην πηδάει το βρεμένη εφημερίδα. Πηδάει ο Ίγκασον, δεν πειράζει. Α, πηδάει. Α, τώρα που πηδάει, είναι ψηλή ομάδα. Είδα χθες το μέσο όρο Μπόι που έχουν αυτοί. Όχι, είναι ψηλή. Πάνω από 82. Είναι ψηλή, ναι. Και εμείς είμαστε ψηλή ομάδα, δεν είμαστε ναι, κοντή ομάδα, αλλά και αυτή είναι ψηλή. Εσείς χάνετε από τον Κρέσπο. Τι εννοώ, 83-84. Δεν πηδάτε. Ναι. Δηλαδή. Πηδάει Βιερίνια που είναι 70, πηδάει Βιερίνια 2 μέτρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Το Αγιάννη που πηδάνε τις φωτιές, ναι, αν βάλει τον Κρέσπο, θα ναι, κάνει το πουλί του. Πάει, δεν μπορεί να πηδήξει. Τσιγκάρα Κούρτης στα χαφ. Πολύ καλή. Το δίδυμο που έχει κουμπώσει καλά. Τσιγκάρα τρέξε για να πεινάσει. Κούρτης, μπλαζέ. Οργάνωσε, μπλαζέ, υφάκι, εμπειρία, παστέλωσε, πάτα και περιοχή. Έχει τον Τσιγκάρα τρέξει για σένα. Μπράβο. Μπροστά του ο Αγκούστο. Με χαλάει αυτό. Σε χαλάει. Έλεγες έξω. Εγώ θα προτιμούσα Καντουρί τώρα, όσο και αν κάποιοι διαφωνείτε, πλέον τον είδα καλά τον Καντουρί προχθές η Λαμία. Έχει πάρει τα 2-3 παιχνίδια που ήθελε για να επανέλθει ο ρυθμός. Εγώ θα προτιμούσα Καντουρί εκεί. Δηλαδή σε αυτό το μάτς που είναι και ψηλός. Ναι. Που είναι 1,87-1,86 ο Καντουρί. 2 μέτρα να είναι. Ναι. Κεφαλιά δεν έχει βάλει ποτέ. Συνάμε να μπορεί να διώξει όμως. Τι να διώξει, ποτέ δεν διώχνει. Μια χαρά είναι. 1,87 τσάμπα τον πόη σου καλέ. Ζίβκοβιτς. Πεσμένος. Ναι, αλλά στην Ευρώπη ανεβασμένος. Πεσμένος. Εγώ σου λέω τι κάνει στην Ευρώπη. Εγώ σου λέω τι κάνει. Εγώ σου λέω τι κάνει. Έχει βάλει 4 γκολ στα τελευταία 5 ευρώ. Εγώ σου λέω 3 μήνες τι κάνει. Πεσμένος. Βίσασβαρ. Πολύ καλός. Και κορυφή ο Τσούμπα. Αυτή θα είναι η 11 του Πάου. Το περιμένουμε. Ένα ερωτηματικό ίσως να έχουμε στη θέση του Αγκούστου. Ίσως. Δεν ξέρω. Ποιο να βάλει. Το Καντουρί. Μάλιστα. Λοιπόν, Γκάντ. Πάμε στην Γκάντ. Έτσι, λοιπόν, 3-5-2. Μπήκε στην αποστολή ο Τσουντάλη και εγώ λέω θα τον βάλει μέσα. Κακό αυτό για σένα. Ναι. Να πούμε ότι ο Ουκρανός ο Μπεζούς, ο Χαφ ο οποίος σκόραρε στο τελευταίο μάτς και συνήθως είτε παίζει βασικός είτε έρχεται ως αλλαγή, βρέθηκε θετικός στο COVID και δεν θα παίξει σήμερα. Εσύ έχει καλά COVID, έχετε. Όχι. Καλό είναι αυτό. Δεν έχω COVID, δεν έχω COVID. Λοιπόν, ο Ρουφ κάτω από τα δοκάρια. Ρουφ. Ναι, Ρουφ το. Ρουφ. Η τριπλέτα τους είναι ο Χάντσε Όλσεν, ο Εγκαντέ και ο Τουρουναρίγκα. Αυτή είναι η τριπλέτα τους. Ο Σαμουάζ από τη μία πλευρά, ο Μόντες από την άλλη. Κούμς, Ντεσάρ και Κάστρο η τριπλέτα στα χαφ. Ο Τζίτζα, ο Φόε και μπροστά ο Ντεπουάτρ
ή με το Τσουντάλι ή με το Μαλέντε. Μάλιστα. 3-5-2, 3-4-1-2, γιατί ο Φόε παίζει πίσω από τα φορ. Ποιο δεκάρι. Ο πρώην του Ολυμπιακού, ακριβώς. Τον το βάζει. Θυμάμαι, ναι. Είναι και ο αρχηγός της Γάνδης τα τελευταία μάτς, που είναι πολύ φορμαρισμένη και αυτή. Εσείς πρέπει να πάτε το παιχνίδι από τις πλευρές. Συμφωνώ 100%. Γι' αυτό λέω εγώ σήμερα να παίξω anytime score Ζίφκοβιτς. Που εσύ λες είναι ντεφορμέ γενικά, αλλά στην Ευρώπη και με τη Μίτλα να το βάλει τον γκολ. Και στο τελευταίο το προευρωπαϊκό με τη Λίγκολ είχε βάλει γκολ. Γενικώς... Αυτό ταιριάζει ανάποδο πόδι με τον Λάκμπο. Ναι. Αν βάλει τον Τζόλακ πρέπει να του αλλάξει πλευρές. Και ο Μπίζερ δεν μπορεί να παίξει δεξιά. Έχει ένα θέμα τώρα. Αριστερά θα παίξει. Ναι. Αριστερά ο ένας, δεξιά ο άλλος. Ναι. Αν κουραστεί κάτι γίνει με το σφορ, πρέπει να βάλει τον Ζίβκοβιτς αριστερά. Ποιο θα βάλει δεξιά. Λείπει ο. Δεξιά να βάλει. Βάλει ρε, παιδί μου, λέμε. Εγώ λέω δεν θα βγει ο Ζίβκοβιτς. Θα βγει ο Μπίσερβαρ. Λέμε. Ο Μπίσερβαρ να δει να πει ο Μητρίτσα. Λέμε. Ο Μητρίτσα είναι πάγκο. Ναι, κανονικά όλοι. Άρα μπορεί να το γυρίσει με τον Τζόλακ. Ακριβώς. Μητρίτσα, Μπίσερβαρ δεκάρι. Και αριστερά τον. Και άμα δεν μπορεί και ο Μπίσερ, πετάει και τον Καντουρί. Έχει επιλογές. Έχει επιλογές. Και άμα κουραστεί και ο Κούρτης μπαίνει και ο Σβάμπ. Έχει επιλογές. Ναι. Ο Κούρτης γιατί να κουραστεί. Εντάξει, λέω ρε παιδί μου. Γιατί λέω. Να κουραστεί ο Κούρτης. Λέω, άμα. Ποιος ο λόγος να κουραστεί ο Κούρτης. Γιατί έχει πάρει και αυτός πάρα πολλά παιχνίδια, ρε παιδί. Πόσα, μου βαδίζει. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Βαν Χάσμπρουκ είπε ότι ξέρουμε ότι είναι δύσκολη εδώ, αλλά παίξαμε και στην Παρτιζάν. Ναι. Κέρδισαν αυτοί 0-1 εκεί. Είχαν κερδίσει 0-1. Καλά, εσύ είσαι καλύτερος από την Παρτιζάν. Ναι, είμαι ένα κλικ καλύτερος. Είσαι καλύτερος από την Παρτιζάν. Είμαι ένα κλικ καλύτερος. Η Παρτιζάν βέβαια είχε πάρει χ εκεί. Στο παιχνίδι των ομίλων ήταν μαζί με Παρτιζάν. Να πούμε έτσι. Δύσκολο μάτι. Θα κάνει γκολ, Νίκο. Και εγώ πιστεύω θα κάνω γκολ. Θα κάνει γκολ. Θα το φάω πίσω, αλλά ο Πάοκ έχει σοβαρευτεί αρκετά και πίσω. Κοίταξε. Το 1-0 εμένα μου αρκεί, άμα θες την άποψή μου. Μου αρκεί. Το 1-0 είναι μια χαρά. Και το 2-1. Μια νίκη απλή έτσι ώστε να πάω. Στο Βέλιο και με να ξέρω ότι περνάω και με χ, ρε παιδί μου. Ναι. Περνάω και με χ. Πλέον τα πράγματα με το εκτός έδρας. Δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ, σωστά είναι το λες. Να κερδίσω. Ναι. Έτσι. Πολύ σωστά. Αυτό είναι το ματσάκι. 8 παρατέταρτο. Κουλ, κάτσε μην έχουμε και Καντουρί, λέει στα πλάγια. Και όχι Μπίσερβαρ. Όχι τον Μπίσερβαρ, παιδιά. Εγώ έμαθα τον ξεκούρασε. Στη Λαμία δεν τον έβαλε μόνο και μόνο για να παίξει σήμερα. Λέει, μήπως παίξει ο Μπίσερβαρ δεκάρι με τον Καντουρί αριστερά. Α, και τον Καντουρί αριστερά. Σωστό. Και αυτό το σενάριο είναι. Ναι. Και να αφήσει έξω τον Αγκούστο, λες. Και να αφήσει έξω τον Αγκούστο. Ναι. Παίζει και αυτό το σενάριο. Είναι η δεύτερη εναλλακτική, μάλλον. Ναι. Να μην, αλλά ο Αγκούστο τον βοηθάει πολύ στα πρεσαρίσματα ψηλά τον Λουτσέσκου και δεν ξέρω τι θέλει αυτή ναι, τη δουλειά. Ναι, είναι παίκτης ο οποίος με τον Λάκπομ μπορούν να κάνουν την πίεση. Να κάνουν το pressing και, το θέλει το pressing αυτό. Το θέλει. Ζήκο, απλά τον πει δεν μπορεί να τον βάλει τα πρεσάρι. Βάζει τους τρεις από τους τέσσερις γιατί θα τον εξοντώσει. Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Λοιπόν, αυτό είναι το ματσάκι, 8 παρατέταρτο. Ωραίο. Θα κάτσουμε να το γουστάρουμε, να το απολαύσουμε. Μακάρι να πάρει καλά κιόλας και η ομάδα να μαζέψουν βαθμούς. Α, παίζει. Είναι σημαντικό το μάτς γιατί και το Βέλγιο που είμαστε μαζί κοντά στις βαθμολογίες έχει μία ομάδα και εμείς έχουμε μία ομάδα. Εάν του πετάξει έξω τη Γάνδη, η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει και άλλες θέσεις. Είναι σημαντικό και σαν χώρες. Το κλειδί της πόλης. Το κλειδί της πόλης. Λοιπόν, το κάνεις το 8 παρατέταρτο. Ναι. Ωραία, θα το έχουμε. Εμείς μετάδοση κανονικά Μετρόπολης με Γιώργο Ζαΐρη. Εσείς οι δυο. Εμείς οι δυο, ναι, κλασικά. Δίδυμο, δίδυμο μαζί με τον Γιώργο Γαμπρό. Δεκάλεπτα, δεκάλεπτα. Δεκάλεπτα, δεκάλεπτα σχόλια, ιστορίες. Ακριβωδί και θέλω να είμαστε και καφέ, σε... τσιγάρο. Όχι, εγώ δεν πίνω τίποτα. Ούτε τσιγάρο εγώ κάνω. Ο Ζαΐρης κάνει. Δεν καφεδάκι, δεν κάνει. Θα βραχνιάσω με το παραμικρό εγώ άμα κάνω. Τι άμα κάνει. Τίποτα, μόνο νερό έχω στις μεταδόσεις. Καφέ δεν πίνεις. Τίποτα, μόνο θα νερό. Έχει κανένα ισοτονικό, δεν παίρνει να φωνάει περισσότερο. Όχι. Μόνο νεράκι. Νεράκι. Νεράκι μόνο. Λοιπόν, φεύγουμε. Φεύγουμε από πάω. Πάω. Έγινε χθες η κλήρωση. Το playoff. Το playoff. Ναι. Θα πάμε παράλληλα συνδυαστικά και με τον Μπάου και με τον Άρη τώρα. Σε βόλεψε. Γιατί με βόλεψε. Όλοι ήθελαν τα Γιάννα την πρώτη αγωνιστική. Όλοι ήθελα, ο Πάκο ήθελε να παίξει εντός έδρας βασικά, εγώ από ό,τι κατάλαβα και έπαιξε εντός έδρας. Ήθελα να μην έχει ταξίδι, δηλαδή παίζει τώρα την Πέμπτη. Φαντάζομαι να πήγαινε ταξίδι μετά καπάκι, αύριο να τελείω το μάτς, Σάββατο ταξίδι. Δεν ήθελα να φύγει από την πόλη. Τα playoff ρε Νίκο, τώρα εσύ είσαι Πάκο. Ναι. Δεν τι τα θέλω, ε. Δεν θα πειραματιστείς, δεν θα κάνεις δοκιμές, δεν θα. Τι να τα κάνεις δηλαδή τα playoff, τι θα πάθεις δηλαδή στα playoff. Έχω πάρεις... την εντύπωση ότι μέχρι ναι, να εξασφαλίσω σίγουρα τη δεύτερη θέση. Μέχρι τότε ναι. Μετά μπορώ να βάζω μέσα τον Κούτσια, να βάλω μέσα κι άλλα παιδιά. Τον Κούτσια το δούμε και αυτό. Να βάλω λίγο Λιβέρα. Ένα τέταρτο στη Λάρισα τον είδαμε τον Κούτσια. Σωστά μιλάς. Δεν τον είδαμε τον Κούτσια. Θα δούμε τον Κούτσια. ΠΑΟΚ ΠΑΣ πρώτη αγωνιστική. Καλό μάτς. Βέβαια καλό μάτς. Μια χαρά. Ο ΠΑΣ είναι η ομάδα η οποία με κέρδισε άλλο εδώ πέρα και από τότε δεν ξαναέχασε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και πώς δεν ξαναέχασε. Στην Τούμπα. Από τον Άρη. Από τον Άρη, σωστά. Έχει ζήκο. Δύο ήττες. Δύο ήττες. 0-1 με Άρη, 0-1 με ΠΑΣ. Μετά τον Άρη δεν ξαναέχασε στην Τούμπα. Σοπαλία με Βόλο, σοπαλία με Ατρόμητο. Αυτές ήταν οι γκέλες που. Όχι, Ατρόμητο τον κέρδισα. Τον Ατρόμητο.
Ποιον έφερε χείρη. Α, τον Ιωνικό. Τον Ιωνικό έφερα χείρη τώρα πρόσφατα. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, ναι. Την Κυριακή. Λοιπόν, για να δούμε λίγο σιγά σιγά τι γίνεται, γιατί έχουμε πλέον την αγωνιστική. Τώρα θα είναι Κυριακές Τετάρτες. Όχι ακόμα. Καλό ερώτημα για να βοηθάμε και τον κόσμο. Η πρώτη αγωνιστική. Είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, η πρώτη αγωνιστική με όχι, δεύτερη. Είναι Κυριακή με Κυριακή η πρώτη με δεύτερη. Την άλλη Πέμπτη έχει μάτσα ευρωπαϊκό. Έχει. Ποιο παίζει. Γάνδι ΠΑΟΚ. Τι ώρα θα είναι. Ή 8 παρατέταρτο ή το βραδινό μετά που μετά. Πάνε 10 τα μάτσα. Ναι, ναι. Λογικά εντάξει. Νομίζω πάει 10. Πάω 10 θα πάει. Ναι. Λογικά είναι 10, θα το δούμε σε λίγο. Α, στοιχηματικά, γιατί δεν το σχολιάσαμε. Στοιχηματικά οι oddsmakers δίνουν φαβορί τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Το σημερινό παιχνίδι 2-10, 2-15. Για πρόκριση ή για νίκη. Θες και πρόκριση. Για πρόκριση θέλω να δω. Για πρόκριση δίνουν τους Βέλγους. Δίνουν λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Ναι. Λίγο παραπάνω. Θεωρείς λογικό. Ναι, το θεωρώ για λογικό. Για ποιο λόγο το θεωρείς. Γιατί λογικό. Το βελγικό πρωτάθλημα είναι ανώτερο από το ελληνικό. Είναι λίγο ανώτερο. Είναι ένα βασικό κριτήριο από τους oddsmakers. Σου λέει τώρα ποια Ελλάδα. Ποια Ελλάδα. Ποια Ελλάδα τώρα, εντάξει. Ο τέταρτος του Βελγίου είναι σίγουρα πολύ καλύτερος από ότι ο. Ο τέταρτος της Ελλάδος. Ο δεύτερος της Ελλάδος. Τέταρτος είναι ο ΠΑΟΚ. Και τώρα βλέπω χωρίς Γκανιώτα, επειδή έχουν αλλάξει, 2,60 ο άσος του ΠΑΟΚ. Στην εταιρεία που είναι χορηγός μας στη στοίχημα. Στοίχημα, βέβαια. 2,60 ο άσος του ΠΑΟΚ, 2,65 και 3,25 το διπλό. Δεν βλέπει να ανοίγει πολύ το μάτς. 2-3. 1,60 το άντερ. Βλέπει παιχνίδι μαζεμένο ο oddsmaker εδώ πέρα. Βλέπει παιχνίδι το οποίο. 2-3, Ναι, 2-3 το δίνει μια χαρά το δίνει 2 πόντους. 1,90. Καλό είναι. Γενικώς δεν βλέπει. Εκείνο είναι το μας, 2-3. Ο Κούρτης να σκοράρει εδώ έχει και πολύ καλή απόδοση γιατί κάνει σαν προσφορά από ό,τι βλέπω 4,90. Πλαϊνό ψάξε να βρεις. Εγώ θα παίξω ξεκάθαρα Ζίφκοβιτς. Θα παίξεις το Ζίφκοβιτς. Πόσο το 4,20. Είναι πολύ καλό ποντάρισμα. 4,20 αντρίγια. Θα το παίξουμε, ναι. Θα το παίξουμε το 4,20. Και είπαμε στο συνολικά δίνει φαβορή την Γάνδη να περάσει. Πόσο. Μισό λεπτό τώρα εδώ πέρα. Με ενδιαφέρει το πόσο. Σ' αρέσει. Λοιπόν, ειδικά στοιχήματα. Περίμενε, ναι. Ειδικά στοιχήματα βρούμε, ναι. Αγωνιστικής. Λοιπόν, δίνει τη Γάνδη 1,60 και τον ΠΑΟΚ 2. Δίνει φαβορή τη Γάνδη γενικώς. Καθαρά τη δίνει. Ναι, τη δίνει καθαρά. Κοίταξε, η Γάνδη είναι ένα κλικ πάνω από την Midland. Αυτό θα πρέπει να το έχει κατά νου ο ΠΑΟΚ. Και για κατάκτηση πλέον Europa League Conference δίνει πρώτο φαβορή τη Ρώμα με 3, 3,5 τη Leicester, 3,75 τη Marseille. 6 την Αϊτχόφεν, 6 την Ρεν. Τον Πάουκ τον έχει 11. Καλά είναι. Τη Γάνδη την έχει όμως 12. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί. Πώς γίνεται αυτό τώρα. Πώς γίνεται αυτό. Αυτό είναι ανομαλία. Πώς γίνεται αυτό. Αυτό είναι ανομαλία. Ναι. Δεν κολλάει. Δεν συνάδει. Δεν συνάδει. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στην αγωνιστική. Ολυμπιακός Άρης την Κυριακή πρώτη αγωνιστική. Ο Άρης ψεύδισε θα ήθελε πάλι τον Ολυμπιακό. Δηλαδή μετά από νίκη ξανά Ολυμπιακό. Εδώ θα φανεί. Τι θα φανεί εδώ τώρα. Δρακοπούλου εδώ. Εδώ θα φανεί. Τι θα φανεί. Τι φανεί Δρακοπούλου. Τραγουδίστρα. Πόσες βαθμούς διαφορά έχει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. 12. 12. Πολύ είναι. Ναι. Δεν καλύπτωται. Δεν καλύπτωται. Δεν καλύπτωται. Θα κάνει Ολυμπιακό. Θα κάνει 5 ήττες. Θα το πετάξω να έχει 2 αυτό το μάτς. Να πάρει κάτι πάλι. Να πάρει κανένα ψίχουλο Άρη. Θα έχουμε θέματα κάτω στον Πειραιά. Δύο μέρες το κάλυψαν το όλο θέμα. Σήμερα είπαμε και χρόνια πολλά στα παιδιά. Ναι. Να ράξουν στους καναπέδες, πίτσες, μπύρες, να μας δούνε λίγο μπαλίτσα να γουστάρουν. Λοιπόν, θα γκρινιάξουν τρεις μέρες καμπελά παίρνουν. Τρεις μέρες παίρνουν Κλάισον. Ασχολούνται με τα μεταγραφικά. Τώρα είσαι φίλος ή δεν είσαι. Τους πόνεσαι. Τόσα χρόνια. Τους πόνεσαι η ήττα και το ήττα από τον Άρη. Τους πόνεσαι. Ναι. Τι ήταν καρμανούρα. Ναι. Τι ήταν καρμανούρα. Σου λέει τι θα μας ξανακερδίσει ο Άρης. Φτάνει. Γιατί. Εγώ τον Άρη τον έχω και το χτυπάω την πλάτη. Τώρα μα ο Άρης έχει με ρίχνει πρόκους. Και τι φίλος δεν θα δώσει πόντο. Όχι. Ναι, στα ίσια. Ναι. Αλλά ο Άρης είναι καλός. Ναι. Εσύ το. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Να προδιαθέτουμε τον κόσμο ότι αν ο Άρης πάρει πόντο. Κοίτα, αν πάρει ο Άρης πόντο η νίκη. Ξέρω εσείς οι παοξίδες θα κάνετε. Τι θα κάνετε. Θα αρχίσετε. Ναι. Σίγουρα. Τέτοια θα λέμε. Δεν λέτε. Εμάς που μας λένε συνέχεια χιλιάδιο γιατί δεν κάνεις εσύ για τους άλλους. Χιλιάδιο. Με τα απέναντι που είναι κανονικά γκρινιάζουν. Είπα εγώ ότι δεν είναι πέναντι. Ότι ΕΠΟ είναι αυτή. Εμείς. Η ΕΠΟ δεν. Γιατί εντάξει. Ένα μας δηλαδή δεν δικαιούμαστε και εμείς. Εντάξει. Ναι, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Είστε βρωμιάριδες κι εσείς. Όλοι είναι. Σε ένα βρώμικο πρωτάθλημα. Ξηγιαντές, πώς. Όχι, δεν είναι ξηγιαντές, μας το πέταξαν οι άλλοι για εμείς να. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Όχι, όχι. Εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους. Ποιος έφερε τον Βάρκο. Καταπρονεμένη Θεσσαλονίκη. Ο Βάρκο το έφερε. Ο Πάουκ. Ποιος έφερε ξένους διαιτητές. Ο Πάουκ. Σταματάει. Μπράβο, ρε Πάουκ. Τελείωσε. Λοιπόν, Ολυμπιακός Άρης 7. 7,5. Εσείς τους φέρατε τους ξένους διαιτητές. Φυσικά. Φυσικά. Εμείς δεν κατεβήκαμε σε ένα τελικό και ξεκινήσαμε 2 βαθμούς. Την επόμενη χρονιά ξεχνάνε κάποιοι.
Δεν κατεβήκαμε. Εσείς φέρατε τους ξαναδείτε. Φυσικά, λέμε παιδιά, έπο, τελείωσα από εδώ και πέρα. Οι Έλληνες διαιτητές δηλαδή δεν τους θέλετε? Όχι ιδιαίτερα. Εγώ με τους ξένους έχω πάρει. Όταν παίζουν Έλληνες διαιτητές. Με τους ξένους έχω πάρει τα τρόπε, όχι με Έλληνες, για να μην βρίσκεται πάλι ελαφρυντικά. Οι ξένοι ήρθαν και σπίτι. Οι Έλληνες διαιτητές σας παίζουν άσχημα. Μέτρια. Μέτρια. Μέτρια με παίζουν. Δηλαδή τι μέτρια. Μέτρια. Ούτε αδιάφορα. 50-50. Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Πανάθα ΑΕΚ. Πανάθα ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ έχουμε. Α, για τον Άρη να πούμε ότι επιστρέφει ο Μπερτόλιο. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν θα χαρούν εκεί στο Χαριλάου που θα επιστρέψει ο Μπερτόλιο να πούμε. Γιατί ρε εσύ. Γιατί εσύ είναι σαν και άλλο τα καιρό που θα οδηγούσε ο Μπερτόλιο. Ναι, ακόμα μία λύση. Α, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Ακόμα μία λύση. Ναι. Ακόμα μία λύση. Την μπάλα δεν την ακούμπησε ο Μπερτόλιο. Δυο μάτς καλά έκανε. Ένα χρόνο, δυο μάτς καλά έκανε ο Μπερτόλιο. Ναι. Δεξιά το βάζει τίποτα. Δεκάρι τα διέλυσε όλα. Τι. Στον Άρη να πούμε ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα εάν η ΠΑΕ θα βγάλει μίνι διαρκείας για τα playoff ή θα έχει. Με μονομένα εισιτήρια στους 5 αγώνες. Εσείς τι θα κάνετε? Με τα διαρκείες πάνε τα... και στα ευρωπαϊκά. Πάνε? Ναι. Αυτό έλειπε. Δεν θα έπρεπε. Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι που είναι κορόιδα αυτοί που έχουν διαρκείες. Με τα διαρκείες. Να μην πάνε και στα ευρωπαϊκά. Θα ήταν μεγάλη. Άρα δεν ξέρουμε, παιδιά, τι θα γίνει με τα εισιτήρια ακόμα του Άρη. Θα ξεκαθαρίσει αν θα έχουμε διαρκείας μίνι πακετάκι ή εισιτήρια για τα playoff. Γιατί τα διαρκεία του Άρη δεν είχαν μέσα. Δεν έχουν playoff και τέτοια. Τώρα είναι δυνατόν και ο Άρης τώρα να του πει πληρώστε άλλα λεφτά. Ναι, θα βγάλει. Άσε τώρα το παραμύθι. Τώρα είναι πελάτες. Σωστά να τους φέρεσαι. Με μονομένα από ό,τι από. Και εσείς και αυτοί. Ναι. Τα διαρκείας μέσα. Εμείς τα έχουμε σε λέοντε. Στο, και στο. Και στα πλέον, ευρωπαϊκά. Όλα. Εμείς έχουμε και στα ευρωπαϊκά και στο κύπελο και όλα. Αυτό έλειπε. Ο Άρης λέει θα βγάλει μάλλον με μονομένα εισιτήρια. Αυτό είναι το. Το παράδεκτο. Δεν το. Όχι. Αν έχω διαρκείας δηλαδή θα πρέπει να πληρώσω στα playoff extra. Ναι, γιατί τα διαρκείας στον Άρη ήταν μόνο για τα κανονικά παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Λάθος. Ούτε για κύπελο ήταν, ούτε για. Λάθος. Τι διαρκείας είναι αυτό. Έτσι τα έβγαλα. Τι διαρκείας είναι αυτό. Δεν είμαι αντίθετο. Εντάξει. Κάνε, τι διαρκείας ναι. Τι πελάτες. Τι είναι αυτό. Και στον Άρη. Και τι προϊόν είναι. Τι προϊόν. Εντάξει, έκανα. Αυτό είναι το προϊόν. Το αλλάξουμε τώρα εμείς. Αυτό ξέρει ο άλλος όταν πάει. Παίρνω διαρκείας. Ναι, Αργιανός... Για όλα τα παίρνω τα διαρκείας. Το παίρνω για... Ο Αργιανός όταν πήρε διαρκείας το καλοκαίρι πήρε για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και μόνο. Ούτε για το κύπελο, ναι. Ούτε για την Ευρώπη είναι. Ούτε για τα πλέον. Ωραία. Τα σου πλέον λέει. Γιατί. Ωραία, τα δεχτώ τα άλλα. Ναι. Τα πλέον δεν είναι πρωτάθλημα. Είναι άλλο είναι. Είναι η συνέχεια είναι. Του πρωταθλήματος. Την Μάρτιο μήνα. Άστανε το παραμύθι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με Άρη. Άντε, μπράβο. Γιατί θέλω να σχολιάσουμε τα δεδομένα για ανανέωση Ματίγια, Γκάνια και Μπρούνο Γκάμα. Όπου Άρης μάλλον του Ζαχαρώνει θέλει να του κρατήσει. Ματίγια, Γκάνια και Μπρούνο Γκάμα. Ναι. Δεν κράταγε κανέναν από του τρει. Θα τα πούμε μετά. Θα πάμε στην ΑΕΚ που ακούγεται το όνομα του Αμπελάρδο. Ναι. Και στο Πανδεκό, ο οποίο ψάχνεται κυριολεκτικά γιατί σου λέει τώρα ξαφνικά εμείς είδαμε τον Άρη να μας προσπενάει. Τι κάνουμε, χάσει. Τι κάνουμε όλη τη χρονιά, λέει. Άμα χάσει από την ΑΕΚ, βγήκε έξω. Τι κάνουμε όλη τη χρονιά, αυτό λέει. Άμα χάσει από την ΑΕΚ, βγήκε έξω. Λοιπόν, τώρα άκου εδώ, ντύνομαι τώρα τι θα. Πού σε χάνω, πού σε βρίσκω, ρε μπαγάσα. Red Rock, έτσι, το κουμπαράκι. Όλο καινούργια ρούχα είναι ο κουμπαράκος μου εδώ, έτσι. Γιατί εκεί βρίσκεται τζιν εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Μόνο στα Red Rock jeans, φίλες και φίλοι, και θα πάμε και εμείς αύριο. Και πού είστε, εσείς που είστε λίγο έχετε τσιπημένα κιλάκια, μην ανησυχείτε. Γιατί στη Red Rock θα βρείτε όλα τα νούμερα και υπερμεγέθη Red Rock Jeans από το 1975. Ρούχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Απίστευτη ποικιλία σε τζιν, παντελόνια, μπουφάν. Ό,τι άλλο επιθυμείτε. Πώληση και χοντρική και λιανική. Για παραγγελίες σελίδα Red Rock Jeans στο Facebook ή στο κατάστημα πρώτο χιλιόμετρο Λατίνης Θέρμης. Τηλέφωνο 2310-310-041. Και για όσους δεν γουστάρετε όλη τη διαδικασία, έξω σας περιμένει το Holy Food. Πάτε, τρώτε, πίνετε ό,τι γουστάρετε, αφήνετε τη γυναίκα μέσα να ψωνίζει και περιμένετε κούκλι έξω να την υποδεχτείτε. Τώρα υποδεχόμαστε, Σμαράγδα Μπασάκου. 40 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ cool, συνεχίζουμε από το ότι... να βάλω ένα quiz. Να είναι και τι δηλαδή, θες, αγόρμα, τι θες, ποιος πουλώνο, είναι στο, ναι. Στον Άρη, ναι. Στις δημόσιες σχέσεις. Δεν ξέρω, έχει έλλειψη σε είναι, ρε παιδά, έλα εδώ να σου πω δύο κουβέντες. Ο Ζουμπούλης, ο φίλος. Α, το Ζουμπούλης. Ο Ζουμπούλης είναι καλό παιδί. Καλό. Είναι εκεί σαν τον Καριμπού το Ιδιανάκι. Έχει εκεί το. Ήσυχος. Καλό παιδί είναι, φιλαράκι είναι. Άλλο λέω εγώ. Είπα ότι είναι κακός άνθρωπος. Ναι, για πες. Τι θες να πεις. Για τον Γκάνια τώρα θες να μου πεις. Για τον Μπρούνο Γκάμα και. Α, για τα εισιτήρια διαρκείας. Έχει κολλήσει εσύ και έξω από το έργο. Πόσα μάτσι να του λέγα. Πόσα 13 μάτς. Στη Χαριλάου πόσα ήταν μάτς. 13. Για αυτά τα 13 παίρνουν τα διάρκεια σου. Ούτε για τα κύπελα, ούτε για τα πλέοφ. Για 13 μάτς σου λέω, σου βγάζω αυτό το πακετάκι. Τίποτε. Το θες. Τζάμπα και ελάτε να πάρετε διαρκεία για τον χρόνο. Για του χρόνου. Ναι. Αν πάρετε διαρκεία για του χρόνου,
Εντάξει. Ναι. Θα έχετε και αυτά τζάμπα. Α σου πω εγώ. Δηλαδή, βγάζουμε διαρκείας από τώρα για του χρόνου. Τώρα. Ναι. Για του χρόνου, σε αυτό το πακέτο. Και μπόνους, όσοι πάρετε διαρκείας, θα έχετε και τα play-offs. Ναι. Τμήμα δημοσίων σχέσεων, ναι, marketing. Ναι. Θεσσαλονίκη μου, Μακεδονία μου. Να χαρώ εγώ. Μόντα σωθικά μου. Ναι. Μα είναι δυνατόν. Πάμε τώρα στους παίκτες. Λοιπόν, πριν πάμε στους παίκτες, θέλω να βάλω ένα κουιζάκι. Ναι, είναι καταπληκτικό και σήμερα το ποστάρισμα, παιδιά, στα story μας στο Instagram. Είναι από μια άλλη εποχή, έτσι. Είναι εποχή δεκαετία 70-80, μας έχει κάνει εδώ ο Κυριάκος. Όταν ενέπνευσε τον Κυριάκο, κανένας πελάτης ήταν εκεί δίπλα του σε καμιά άλλη εποχή. Κανένας παλιός δηλαδή. Δεν ξέρω, αλλά είναι επικό και αυτό το ποστάρισμα. Μπαίνετε στα social media, Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός, Κωστής Ραπτόπουλος, που σας περιμένουμε δηλαδή, και εκεί. Σαν Θεσσαλονικής, πόσο βόδια είμαστε, που ένας ακροατής μας συμπαθεί και μας στέλνει κάθε πρωί στα social media. Επιπέρμο, Κυριάκο, σε φιλαράκι. Ναι. Θα κάνω πρώτα πριν να ξεδιπλωθείς. Καταλάβετε δηλαδή πόσο πίσω είμαστε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Πριν ξεδιπλωθείς. Θα κάνει ο Κυριάκος, ο οποίος έχει άλλη δουλειά. Αλλά ο Κυριάκος έκανε και μεταφορές στην Τούμπα. Θυμάσαι, Κυριάκο το λέει εκείνο. Μεταφορές. Και ο Κοτσαμάνης, πάω ξύ, δικό σας ήταν. Θέλω να βάλω ένα quiz πολύ γρήγορο. Τι? Θέλω να ακούσεις και εσύ. Τι? Τι κοινό έχει η Paris Saint-Germain με τους παραγωγούς της επόμενης εκπομπής, Γιώργο Ζαΐρη και Γιάννη Πάγκο. Τώρα πού να το ξέρει τώρα. Το ξαναρωτάω. Τι κοινό έχει η Paris Saint-Germain. Είναι losers. Ναι! Είναι οι losers. Παρί, Πάγκος και Ζαΐρης, πάρε πακέτο μαζί, είναι losers. Έτσι δεν το συζητάει. Μπράβο ρε Ντίνο. Είναι καταπληκτικό. Πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη και μετά γραμμούλες. Σ' άρεσε Καζαμπάκα. Μα τι για Γκανέα και. Μα τι για Γκανέα και. Πες τον Άρη, Μπρουνογκάμα. Μπρουνογκάμα. Θετική προδιάθεση για τον Άρη, ο οποίος περιμένει. Και με αυτό θα κλείσουμε διάγκη μετά. Αν μπορεί. Περιμένει το ΚΑΣ μέχρι και σήμερα αύριο. Ναι. Αν ο Άρης μπορεί να κάνει μεταγραφές, ευχαριστούμε πολύ, αντίο. Εάν δεν. Αν δεν τους κρατάς και τους άρα τρεις. Περιμένω σήμερα αύριο που θα βγει η απόφαση και από μετά τους φωνάζω. Εσύ από αυτούς τους τρεις δεν είδες κάποιον να παίζει καλά φέτος. Ποιον? Όχι. Ούτε ο Γκάνεα. Όχι. Ο Γκάνεα μπροστά. Σοβαρός ήταν ο Γκάνεα. Ο Γκάνεα μπροστά. Και πίσω η τετράδα δούλεψε καλά. Ο Άρης είχε την καλύτερη άμυνα. Ναι. Ήταν καλύτερος ο Γκάνεα. Και θέλω ρωτάω. Να είμαστε τίμοι, έτσι. Εγώ σε ρωτάω. Ναι. Ο Γκάνεα, υπάρχει περίπτωση να ξανακάνει τέτοιο πρωτάθλημα φέτος? Ναι, αυτό είναι ένα άλλο. Εντάξει, εγώ okay. Υποθέτω. Εντάξει, okay, δεύτερος. Ματίγια. Ματίγια. Κολέγιο Δελασάλ, ψωμάκι Σαλαμάκι από τον πόλη του Στεριώτη. Εντάξει. Ναι, αλλά τώρα πήγε 2-3 μάτς. Δεν τον ακούω τον Στεφανάρα, το φιλαράκι μου να λέει τίποτα για το Ματίγια. Ποιο άλλο είναι? Το Μπρουνογκάμα. Πόσο χρόνο είναι ο Μπρουνογκάμα? 34-35. Παίζει εξτρέμ. Εξτρέμ, δεκαροειδή, ηγέτης, πήγε πασέλο στο φαλουντάκι, ποιότητα. Εγώ, όπως και επειδή το πείσμα, Ελλάδα, ένα 20 λεπτό τους βάζω επειδή μέσα. Είμαι Ελλάδα, ναι? Επειδή είμαι Ελλάδα και επειδή θα μείνουν όλα τα γερούνδια. Ναι. Ολυμπιακός κατά Βαλμπουένα, πάω μπορεί να κρατήσει Βιερίνια ή Μπίσεσβα. Θα σε κρατήσω ένα χρόνο αλλά... με μπόνους με αυτά τα λεφτά. Αλλά θα έχεις μπόνους. Θες μπόνους. Ναι. Θα σου δώσω κίνητρο. Θα σε βάζω στα μικρομεσαία. Μόνο τον Μπρούνο Γκάμα θα κρατούσε Μπρούνο Γκάμα. Ποιότητα, έτσι. Αν δεν κάνω. Αν μπορώ και κάνω μεταγραφές. Αλλιώς. Ιδεάλλως στη θέση του Ματίγια θα έλεγα το Σάσα να μείνει άλλο ένα χρόνο και θα σου φέρω ένα τζέκο να τρέχει πιο πολύ. Πάντως ο φίλος μας, ο Ελμόνο Μπούργκος, λέει ότι δεν μας περισσεύει κανένας παίχτης. Του στέλνουμε όλους τους παίχτες. Τώρα δεν ξέρω αν εννοεί και τον Μπελανουάν και τον Ντουκουρέ. Αυτούς εννοεί. Τον Μπελανουάν. Ναι. Τον Μπελανουάν. Ναι. Αν πάρω δύο κρεοπόλεδες από τον Καπάνη. Τον έβαλε. Χαιρετίσματα στον κρεοπόλη τη καρδιά μα. Ναι. Ο κρεοπόλη τη καρδιά μα, ο Κωνσταντίνος. Περαστικά κιόλα. Δεν λέμε τίποτα. Ναι, δεν λέμε συνεχομένως. Όχι. Όχι. Α, καλά είναι. Όχι, το αρθροσκόπησε. Άρθροσκόπησε, ο φιλαράκι. Πόσοι του έχει. Θε η Βεριάρα. Ε, τι Βεριάρα. Ένα-ένα. Ε, τι, και τι Βεριάρα, ένα-ένα. Έχασε μαλλιά ο Κούγιας. Μαλλιά, άλλο έχασε πέναντι, είχε δοκάρι, έχασε μαλλιά ο Κούγιας. Μαλλιά έχασε ο Κούγιας. Ο Φλόκος είσαι από κάτω. Πάρε η Κούγια, εγώ παίρνω Βεριάρα. Εγώ παίρνω Βέρεια. Θέλω γειτονιά να ανέβει. Δεν θέλω τον Κούγια. Εσύ επειδή τα έχει καλά ο Σαββίδης με τον Κούγια. Όχι, θα πάρω τον Κούγια που με βρίζει από το πρωί στο βράδυ. Εμένα είναι φίλος μου ο Κούγιας. Εντάξει, εγώ παίρνω Βέρεια. Σε χαλάει δηλαδή. Εσύ πάρε Λάρες, εγώ παίρνω Βέρεια. Μα είναι έχουμε λίγο τζέρτζελο. Εγώ τους φίλους μου δεν τους χαλάω. Ναι. Δεν τους πετάω. Ναι. Είναι φίλος μου χρόνια. Ναι. Τι, επειδή δεν τα έχει καλά μαζί σας. Χαλάσω εγώ τη φιλία μου επειδή άλλο είναι. Όχι, άλλο δεν άλλο αυτό. Δεν κατάλαβα. Κούλι με 15. Εσύ βγάζετε τον, από την Τρίπολη τον Μοροφύλλο κάθε εβδομάδα. Και σε πειράζει που κάνω εγώ παρέα με τον Κούγια. Όχι, και μ' αρέσει. Ποιος είπε είναι δικηγοράρα μεγάλη. Δικηγοράρα μεγάλη. Αλλά τις ομάδες σου δεν τις έχει αμαναμάν. Έχει ρίξει Παναχαϊκή, ναι. Γιάννενα, Λάρισα έχει ρίξει. Δεν τραβάει ως παράγοντας. Να τραβάει σαν νομικός. Σαν νομικός κορυφαίος, άστο, δεν το συζητάμε. Άμα βαρέσει κανέναν, στον Κούγια θα πας. Ρε τόψα αυτό, άστο. Αλλά σου λέω, σαν παράγοντας δεν γίνεται να είναι στο ίδιο level. Τι να κάνουμε. Για αυτό είμαστε και τον παγώνει καλύτερη είναι. Κούλη με 15χρονος και σας ακούω αυτή τη στιγμή από το μέτρο. Ήθελα να σε ρωτήσω. Από πού μας ακούει?
Από το Instagram μου στείλει το μήνυμα, γιατί οι πιτσιρικάδες δουλεύουν το Instagram. Και από πού μας ακούει? Δεν λέει από πού. Από το σχολείο. Δεν μπορεί, ναι. Στο χωράφι, ναι. Άμπρα, από το σχολείο. Ήθελα να ρωτήσουν, είναι δύσκολο να πάρουμε τον Καμπελά και τον Κλάσον στον ΠΑΟΚ. Τον Καμπελά τον πιέζει ο Ολυμπιακός, μακάρι να πάρουμε κάποιον από αυτόν. Ναι, του φλερτάρει ο Ολυμπιακός. Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού χθες ο Αβραμίδης του είχε δυνατά. Αν και ο ένας είναι απρόσιτος. Ο Καμπελά. Ναι. Είναι δύσκολο. Ο Καμπελά θέλει πάνω από δύο. Βέβαια. Ο άλλος με 1,5 τον παίρνει. Αλλά ο άλλος, και θα πάμε γραμμές. Ο άλλος τελευταία έχει αρκετούς τραυματισμούς. Ναι. Δεν ήταν σε top επίπεδο και χωρίς τα μαλλιά. Δηλαδή, να πάρω ένα νέο Καντουρί εκεί. Ναι. Να πάρω νέο Καντουρί να τον πληρώνω διπλά. Καλά, γιατί είναι ήταν νέο στις Γκρέσπες. 30-31 είναι και ο άλλος ο Κλάισον. Δεν είναι πολλά τα 31. Ναι, δεν είναι πολλά, αλλά για δούμε. Για άλλα δύο χρόνια στην Ελλάδα παίζει άλλα. Πάντως, εγώ έμαθα για άλλους παίχτες ασχολείται στη Ρωσία. Εσύ είπες ένα αριστερό και το φόρο. Ένα center φόρο. Θα μας πεις τα ονόματα. Όχι. Γιατί, αφού τα ξέρεις. Έχω δεσμευτεί στο γραφείο το οποίο πήγαν και ρώτησαν να μην πω τίποτα για να μαθαίνω κι άλλα. Κάνεις συμβιβασμούς. Τι να κάνω, δεν μαθαίνω. Λένε, αν το πεις, θα σε ξαναδώ. Δεν θα ξαναπάρω, ναι. Και που σου δώσω την πληροφορία, τι κέρδος έχεις εσύ. Εντάξει, οκ. Okay. Σε αυτού που θέλω να το πω, το λέω, ρε φίλε. Στον αέρα δεν το στον αέρα δεν γίνεται και δεν θα ξαναμάθω. Είναι center for, το ξαναλέω. Και που το μαθαίνεις. Μπορεί να το βρει κάποιο, δίνω στοιχεία όμω. Ο ένας είναι center for σε ομάδα που αποδεσμεύει πολλούς παίχτες, είπα. Αυτό το κρυφτό, και ο άλλος είναι σε ομάδα μοσχοβίτικη. Είναι μανατζερικό γραφείο, είναι η πληροφορία. Εσύ, αφού μπαίνουν και ρωτάνε. Τι έχουμε, ποιους θέλουμε, αυτούς δείτε τους. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Λοιπόν, του πεις το εξής. Για πες. Θα μου δώσει την πληροφορία, θα την πω. Θα έχω το προνόμιο. Και άμα είναι του 6 ο παίκτης, θα στον κάνω εγώ 7. Κάτι τέτοιο συμφωνία. Δεν είναι του 6 και οι δύο παίκτες είναι πολύ καλοί. Παράδειγμα. Είναι πολύ καλοί. Παράδειγμα. Και σε πολύ καλή ηλικία. Ο ένας 22, ο άλλος 24. Αν θες να κάνεις συμφωνία μαζί μου, θα σου βάλω και εγώ τα όρια μου να του πεις. Τι κοινό! Αλλά εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια. Γιατί άμα το μάθω. Θα τα πεις όλα εσύ, άσεις. Δεν κάνω συμφωνία. Γεωργία Βασιλιάδου, εσύ, αγόρι μου, ό,τι σου πούνε. Όχι, θα κάτσω εγώ τα συμφέροντα του μάνατζερ και του ΠΑΟΚ να τα. Άμα είναι την πληροφορία. Εμείς να με πληρώνει το μέσο για την πληροφορία. Κάνε, όταν πρέπει να το πούμε, θα το πούμε. Πεις, ναι, 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 ναι. Κάνε και πείρσμα, γιατί σου λέω τώρα, ρώτησα, ψάχτηκα τι παίζει με αυτούς τους δύο. Ο ένας σου λέει η ομάδα του αποδεσμεύει να δουν, να ρωτήσουν. Από τη Δαμπάκη Κακομούτσουνος. Κακομούτσουνο στον μπακ, αλλά όπως τον θες. 24. Κάνε και πείρσμα του χρόνου θα έχω αριστερά μπακ, πες το να τον. Θα τον είχε και το Δεκέμβρη, πού το σοφίλιο. Τι κοινό έχει ο Μάτζιος με τον Ποκετίνο. Πρώτα το. Ποιο Μάτζιος. Ο Μάτζιος με τον Ποκετίνο. Ποιο Μάτζιος. Του Άρη. Τι κοινό έχει ο Μάτζιος με τον Ποκετίνο. Ναι, το βάλουμε και αυτό. Μια που είπαμε τι κοινό έχει Παρίς Ζερμέν με του επόμενου. Τι κοινό έχει. Περίμενε να το βάλουμε λίγο να τα τρέξει. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Πού τα βάζεις αυτά, ρε, για να καταλάβω. Τι πού τα βάζεις. Αυτά τα ερωτήματα πού τα βάζεις. Εδώ, σε αερούμενα. Α, ψηφίζει κανένα τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Να κάνουμε τον τζέρζελο. Λοιπόν, πάμε γραμμές και θα το δώσουμε. Τι κοινό γραμμές 10 λεπτά. 10 λεπτά σου μερέσει. Ένα λεπτό καθένα. Ναι, χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Νάτος. Ο Αντιλουτσέσκου. Τον έχει ψεκάσει. Α, και αυτή είναι λούζας, λέει. Μάλιστα. Πότε. Ποτέ με να αρχίσεις μια δουλειά, μια μάχη, μια σχέση, αν ο φόβος της ήττας επισκιάζει την προοπτική της νίκης. Αριστοτέλης Ωνάσης. Λοιπόν, Βέρντερ Βρέμι. Ντουξ. Βέρντερ Βρέμι, Σέντερ Φορ. Μάρβιν Ντάξ. Ντουξ. Τον ήθελε παλιά και ο Αμπέλ με τον. Ο Αμπέλ. Όταν τα λες Αμπέλ, λιώνω. Ρέμπε. Ναι. Λοιπόν. Μα βγήκε πολύ Ράντι, το όνομα. Άκου λίγο. Βγήκε πολύ το όνομα. Ο Σέντερ Φορ που ψάχνει ο ΠΑΟΚ πάντως είναι με τα χαρακτηριστικά αυτού του παίχτη, αλλά δεν είναι αυτός. Στάσου λίγο. Στάσου λίγο. Είναι ψηλός, ψηλός. Είναι περιοχάτος. Περιοχάτος. Έξω από τα 17 μέτρα. Ναι, ναι, τίποτα. Όχι πολλά. Αλλά είναι ο Ντουκς. Είναι τέτοιος παίχτης. Ψηλός, πάρε, σέντρα, φορτώνω. Ολιβέρα, στυλ. Και πιο ψηλός είναι και καλύτερο στο κεφάλι. Στυλ. Όχι. Νίκο. Έλα. Ξέρεις τι θέλω σήμερα τι από θες. Τον Λουτσέσκο. Για πες. Θέλω ρε φίλε να βάλει από την αρχή τρεχαλιτά να κάνει ομάδα. Τρεχαλιτά. Γιατί αυτή από τα πλάγια είναι μπαχατέλες. Και θέλω να μπουκώσει, και θέλω να μπουκώσει το κεντρικό τον άξονα. Αυτή κατεβαίνει μόνο από τα κεντρικά, από πλάγια είναι. Σωστό, σωστά μιλάει. Τρεχαλιτά. Και αμυντική τη, θα πω να σε πω. Τα λέμε το δικό του τρόπο. Και βίντεο πολλά. Η αμυντική τη τρώνε πλάτη πολύ εύκολα. Νάτος. Νάτος. Πάρε ένα τηλέφωνο τον Λούτσι. Πάρε ένα τηλέφωνο να τα πεις αυτά. Περιμένω σήμερα από τον Ζίβκοβιτς και από τον Ζαμπά να βάλει και τον Ζαμπά. Δεν παίζει ο Ζαμπά, βρε αγόρι μου. Βρε ψυχούλα μου, ο Ζαμπά δεν είναι δηλωμένος. Δεν είναι δηλωμένος στην Ευρώπη. Α, δεν είναι δηλωμένος. Καλό θα ήταν να έπαιζε ο Ζαμπά. Βιερίνια, ρε παιδί μου, Βιερίνια. Βιερίνια, τώρα το θέλω. Βιερίνια. Να πάει και να του πει, δώσ' τα, ξέρω εγώ, 40 λεπτά. Εγώ σε αυτό το μάτς, Μάγκα, θα βάζω το Βιερίνια εξτρέμ.
Σε αυτό το ναι, γι' αυτό σου λέω, ναι. Σε αυτό το συμπληρώσω. Ναι, πλευρές, θα το έκανα αυτό το σχέδιο. Απ' τις πλευρές είναι μπαχατέλες αυτές, να το ξέρεις λίγο. Αλλά από το κέντρο μπαχατέλες είναι δυνατή. Έχουν αυτό το μάτς που παίζουν αυτοί. Κοίταξε, εγώ λέω να προσέξω, πάω λίγο και τα στημένα γιατί είναι ψηλή ομάδα. Αυτό το ναι, μάτς, ναι, εγώ το Βιερίνα τον έβαζα εξτρέμ. Να κάνει και άλλη καινοτομία. Στο λέω να το ξέρεις. Ο Λούτσι ο μάγος έχει καταφέρει να κάνει τους παίχτες. Η κεντρική μεταφόρη. Εντάξει, τα λέμε. Φύγε, μπαχατέλα του είπε. Σ' αρέσει η Νικολούλη. Στα νιάτα τη, ναι. Για τα νιάτα τη. Ναι, 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 βγάζει κάτι. Βγάζει. Έχει κάτι να. Σε έλεγα. Όχι, βγάζει. Η Νικολούλη σε βγάζει μια γριάδα. Έκανε και μια δήλωση. Τι έκανε. Θέλω να χαλίνω το σεξ, λέει τώρα σε αυτή την ηλικία. Ναι, καλά, εντάξει. Άμα νιώθει ότι είναι δυνατή. Τα τελευταία γράμματα. Ο Λούτσι, ο μάγο, έχει καταφέρει να κάνει του πάντε να νιώθουν υπερπολίτιμοι ακόμα και όταν δεν αγωνίζονται. Δηλαδή. Σαν να έχεις μια γυναίκα, να μην τη βλέπεις συχνά και όμως αυτή να λιώνει για σένα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ταλέντο του. Τι είπε εδώ ο μάγος, ρε φίλε, ε? Τι είπε εδώ ο μάγος, να λιώνει για σένα, να μην τη βλέπεις συχνά, αλλά ο Λούτσι το έχει καταφέρει να την κάνει τόσο, να κάνει τους παιδιά να νιώθουν τόσο απαραίτητοι. Μη λες τέτοια πράγματα. Μη. Κράτα το αυτό, σ' άρεσε αυτό. Μακάρα μην τον πάρουμε αυτό από τη Βρέμη, διότι είναι πολύ λίγος, λέει. Υπάρχουν και καλύτερες, σου είπα. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ παίχτη ψηλό κεφάλι, Ρεσί, αλλά δεν θα είναι αυτός. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθα. Θα ήθελα μια διευκρίνηση στον κύριο Πουλιανό, μια διόρθωση, αν και είναι, φαντάζομαι, δημοσιογράφος έκδοτος. Έκανα ένα λάθος για διαιτησία. Είπε για τους Έλληνες και κάνει τους διαιτητές. Μάλιστα. Ότι δεν έχει καμία διαφορά. Να υπενθυμίσω ότι η ομάδα που υποστηρίζει έχει πάρει μόνο ένα πέναλτι με ξένους διαιτητές. Ναι, η ομάδα που υποστηρίζω έχει πάρει 4 κύπελα σε ρίσε τελικούς με ξένους διαιτητές. Όχι, μισό λεπτό. Μάλλον τα ελληνικά μου είναι καλά, πιστεύω. Λέω ότι φέτος η ομάδα που υποστηρίζει. Α, για φέτος μιλάς, μεμονωμένα. Ναι, μεμονωμένα. Α, για φέτος. Με Έλληνες διαιτητές. Όπως μας βολεύει δηλαδή. Μόνο για φέτος. Όχι, δεν είναι έτσι. Με ξένους διαιτητές έχει πάρει μόνο ένα πέναλτι. Ωραία, τι μου λέει αυτό. Εάν δεν είσαι οπαδός και είσαι αντικειμενικός κριτής, λέει πάρα πολλά πράγματα. Αν είσαι οπαδός, σου λέει ότι. Εσένα σου okay. λέει κάτι ότι με ξένους διαιτητές έχω πάρει όλα τα τροπέα μου. Με ξένους διαιτητές. Ναι, ναι, με ξένους. Αφού σου λέει το ένα πράγμα, λέει και το άλλο. Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά λάθος κάνεις. Ξένοι διαιτητές ναι. είναι μόνο στα ντέρμπι. Η βοήθειά σου είναι ναι. στα μικρά μάτς. Α, στα μικρά μάτς. Πρώτος η ώρα. Ναι. Με επιβεβαιώνεις τώρα. Δεν είναι. Δεν... Δεν ναι. τα έχεις ψάξει καλά τα. Α, δεν τα έχω. Κατά έχεις ψάξει εσύ καλά. Δεν μου λες εσένα η ομάδα σου. Εσένα η ομάδα σου. Εσένα η ομάδα σου. Όταν εμένα μου έχεις κλείσει το τηλέφωνο στα μούτρα 5 φορές. Ναι. Χωρίς να βρίσω, σημαίνει ότι δεν μπορείτε με το IQ το δικό σου, το δικό μου έχει μια διαφορά. Γιατί δεν μπορείς να με την παρατηθείς, okay. Όχι, ρε φίλε, γιατί δεν ξέρεις, εγώ δεν ξέρω ποιος είσαι. Εγώ δεν ξέρω. Πες μου τι ομάδα είσαι καταρχάς. Όχι, πες μου τι ομάδα είσαι, ποιος είσαι, εσύ ξέρεις ποιος είμαι και τι κάνω. Αστέρα Τυλόφου. Ωραία, και εγώ είμαι Πετράλωνα τότε. Σου είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Όχι, δεν μου είπες κάτι απλό. Εσύ ξέρεις ποιος είμαι, τι κάνω. Εγώ δεν ξέρω ποιος είσαι. Βγαίνεις ανώνυμα και πουλάς τρέλα. Γιατί τρέπεσαι να μου πεις τι ομάδα είσαι. Ναι, ας τη χούντα. Τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι, ρωτά. Κοινωνικά φρονήματα. Τρέχω, μου, γιατί τρέπεσαι να πεις τι ομάδα είσαι. Η μπάλα είναι τρέπεσαι, τρέπεσαι να πεις τι ομάδα είσαι. Να τραπώ. Όχι, φυσικά. Γιατί δεν λες και λες Πετράλωνα. Η ομάδα, μα δεν έχει σχέση. Εγώ σου λέω ότι. Τι με λες εσύ. Τι με λες εσύ. Έχεις βγάλει τις ταμπέλες από πάνω σου. Έχεις βγάλει τις ταμπέλες και πουλάς τρέλα. Και σε ρωτάω. Τι ομάδα είσαι, πες μου. Σου έχω μάθει να κάνεις διάλογο. Ρε αγόρι μου, σε ρωτάω κάτι. Εσύ έχεις, σε ρωτάω. Πες μου κάτι. Έχεις ομάδα. Έχεις ομάδα. Αυτό είναι φασιστικό που κάνεις τώρα. Αυτό είναι φασιστικό. Ρε αγόρι μου, σε ρωτάω κάτι. Είμαστε. Ναι, και σε ρωτάω κάτι. Ποιος θα υποχρεώσει εμένα να πω τι μάθει. Ποιος εσύ. Ο αστυνόμος της Χούντας. Ρε φίλε, σε ρωτάω κάτι. Εσύ ξέρεις τι ομάδα είμαι. Έχω υποχρέωση να πω, ρε φίλε. Ωραία, και εγώ δεν έχω υποχρέωση να ακούω τις μπουρδες σου. Κόψωνα. Δεν θα με πουλάει τρέλα. Σε ρωτάω τι ομάδα είσαι. Κόψωνα, ρε το φελό. Πρωί μπορεί να μου γυρίσει τα μυαλά, το παίζει και ευγενικό. Σε ρωτάω τι ομάδα είσαι, ένα πράγμα σε ρώτησα. Πες και εσύ με άρεσε. Πες τι ομάδα είσαι, βρε άνθρωπε, σε ρωτάω. Και μου λέει Πετράλωνα, δεν θα πουλά τρέλα εδώ πέρα, θα πάρει αλλού να πουλήσει τρέλα. Όχι σε μένα. Φασίστα, ναι, άμα θες. Σε ρωτάω κάτι, τι ομάδα είσαι. Δεν ντρέπεται να πει τι ομάδα είναι ο φίλος. Ντρέπεται τι ομάδα, δηλαδή φαντάσου. Έχει, παίρνει τηλέφωνο να μιλήσει με κάποιον και δεν λέει ποιο είναι. Τι γραμμές. Όχι, τις θέλω. Γουστάρω, τσιτώθηκα τώρα. Γουστάρω. Αλλά δεν είναι ξεφτύλα για έναν άντρα να μην λέει ποιο είναι, τι είναι. Τώρα που σε εκνεύρισε, έχει χάρη και ξέρεις. Οπα, δεν. Εγώ το ρωτάω. Δηλαδή δεν είναι ξεφτύλα. Είσαι ξεφτύλας. Όταν δεν λες ποιο είσαι, τι κάνεις.
Ποια ομάδα υποστηρίζεις? Εσύ ξέρεις τα πάντα για μένα, ρε φίλε. Καλά, εσύ είσαι δημόσια πρόεδρος. Ωραία. Το ρωτάω κι εγώ για να κάνουμε κουβέντα. Αυτός μου λέει για τους ξένους διαιτητές και του λέω εγώ με τους ξένους πήρα τρόπαια. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Καλημέρα σας. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Και οι Βαρίσες, να πω ότι στα μισά ματς επιβεβαίωσαν τα πέναλτι του ΠΑΟΚ. Οι Βαρίσες που δεν ήταν ξένοι. Έτσι. Έλα, πάμε στον επόμενο. Εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, φίλε Νίκο, η χαρά σας εδώ και 30 χρόνια και για τα επόμενα 30 θα είναι πότε θα χάσει ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά και στα Γρήγιο και πότε θα τον κερδίσετε εσείς κάποιες φορές. Αφού σε κέρδισε και ο Άρης τώρα. Αυτές είναι οι χαρές σας. Βρε, σε κέρδισε και ο Άρης τώρα. Άστο, σε κέρδισε. Οι χαρές σας λέω αυτές είναι. Θα κάθεσαι καναπέ και θα βλέπεις πάω. Κάτσε μην περάσω και Απρίλιο και έχουμε κι άλλα. Καλά, μακάρι να περάσεις, αλλά δεν σε βλέπω. Αν περάσω Απρίλιο, εσύ δεν έχεις πάει ποτέ Απρίλιο, να ξέρεις. Μέχρι Μάρτιο είσαι, μέχρι εκεί. 16 και τελειώσαμε. Ναι, τι είναι. Παναθηναϊκός. Καφετέρειες, καφετέρειες, ναι. Ναι. Για άλλο συμπέρα, επαφήντωση. Αυτοί που έχουν 30 βαθμούς έπρεπε να είναι στα play out. Αυτοί θα κανονίσουν ποιοι θα πέσουν τώρα. Δηλαδή ο όλος τι δουλειά έχει στα play out. Εδώ με βρίσκεις απόλυτο σύμφωνο. Τι δουλειά έχει ο Πανετολικός στα play out, το Ούφι. Ναι. 37. Αυτοί είναι τουρίστες. Εδώ είμαι μαζί σου. Αν έχω καλές δημόσιες σχέσεις. Ναι, συμφωνώ. Θα μείνω στην κατηγορία. Αν δεν έχω, πέφτω. Δηλαδή αυτοί θα κάνουν γύρω ποιος θα πέσει. Είναι λάθος 100% όλο το κόνσεπτ το play out. Δηλαδή παίζει τώρα ο Όφη που είναι τουρίστας, παίζει ο Αστέρας που είναι τουρίστας, παίζει ο Πανετολικός που είναι τουρίστας, παίζει ο Βόλος που είναι ακόμα και αυτός χαλαρός και κάποιοι καίγονται. Οι άλλοι θα κάνουν τουρισμό. Μέχρι τουρισμό. Τουρισμό. Πονηριές θα κάνουν. Τι ήταν εκεί μέσα, δηλαδή για να κανονίζουν το ποιο θα πέσει. Έχεις δίκιο. Είναι πολύ φάουλ όλο το κόνσεπτ. Αυτός είναι μυρωδιάς, δεν είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Ναι. Να σε καλά, αδερφούλη, φιλιά κάτω στη Λαμία. Πάμε τελευταίο. Έλα, φίλε. Καλημέρα, κύριε. Καλώς. Καλημέρα, κύριε. Φούντας 4. Έλα, ρε Φούντα, έλα, γόρι μου. Ακροατή σας καιρό. Εντάξει, περισσότερο ζαερός που λέμε εγώ. Ναι. Και πάγκο. Λοιπόν, για άλλο πειράδα με ιντρίγκαρε λίγο προπροηγουμενός για το θέμα των διαιτητών. Βαρίστες. Ναι. Ήθελα να μάθω απλά, όχι, δεν με νοιάζει τι ομάδα είναι. Ρε Φούντα, να σου πω κάτι, ρε φίλε, Να σου πω κάτι. Αν δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου, είναι σαν να πολεμάς ένα αόρατο εχθρό. Έτσι. Δεκτό. Δεν είναι. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Δεκτό. Απλά εγώ δεν θέλω να μάθω τι ομάδα είναι. Θέλω να μου πει ένα πράγμα. Ναι. Τα υπόλοιπα 97 χρόνια τα οποία υπάρχει η Αλφα Εθνική, η Super League και πώς τη λένε. Ναι. Θέλω να με εξηγήσει όλα αυτά τα πρωταθλήματα που πήρε η εκάστοτε ομάδα. Είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι ο Άρης, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο Παναθηναϊκός. Τώρα μην πω στη διαδικασία Ολυμπιακού. Θέλω καλά, να με εξηγήσει. Ναι. Πόσο μάλλον. Ήταν όλα φυσιολογικά χωρίς βαρίστες ή και τώρα με βαρίστες. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω το ότι πήρα εγώ φέτος 20 πέναλτι γιατί σαν παοξής, έτσι. Ναι. Πήρα 20 πέναλτι και 30 να πάρω από τη στιγμή που ήτανε. Εμένα, μάλλον αυτούς, πρέπει να τους στεναχωρεί το ότι εγώ παίρνω σωστά πέναλτι και εμένα πρέπει να με χαροποιεί το ότι αυτοί πήρανε 700 πρωταθλήματα με μούφα πέναλτι. Εγώ αυτό ξέρω. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, για αυτό που πήρα ήθελα να πω για τη Γάνδη. Mm-hmm. Επειδή είμαι από Ολλανδία. Για πες να κλείσουμε με αυτό. Έλα, για το θέμα για εισιτήρια ήθελα να μάθω περισσότερα, γιατί από ό,τι έμαθα από μέσα την ΠΑΕ θα πάνε πολλά στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Χίλια θα πάρουν περίπου, θα πάνε πολλά Γερμανία-Ελλάδα. Εσύ που θα είσαι εκεί δεν μπορείς να πας στις κερκίδες τους γιατί δεν θα σε αφήσουν μέσα. Αυτή την ενημέρωση έχουμε πάρει από τους Βέλγους. Η αλήθεια είναι ότι βρήκα δύο εισιτήρια για μέσα για τη Γάνδη. Απλά το θέμα μου εμένα είναι να πάω, εννοείται, να βρω εισιτήρια από κάτω. Ναι. Οπότε, εντάξει, τώρα τελείωσε και η ώρα σας. Αν μπορούσαμε να μάθουμε για το εάν υπάρχει δυνατότητα για μας στο εξωτερικό από άλλες χώρες να προμηθευτούμε εισιτήρια. Φούντα μου, από αύριο νομίζω θα το ξέρουμε 100% για να ενημερωθείτε και εσείς στα Ελληνόπουλα εκεί έξω. Σας ευχαριστώ. Έγινε παιχταρά μου. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά και στον Φούντα. Εκεί στις κάτω χώρες. Ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Πριν κουνήσουμε μαντήλι και δώσουμε σκητάλη στους Παριζιάνους που ακολουθούν, Γιώργο Ζαΐρη, Γιάννη Πάγκο, μέχρι και τις 12 οι πλακοτελίστες μας θα κάνουν θράψη.